Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Αυτή την Παρασκευή έχουμε επιλέξει ένα θέμα που δεν είναι εύκολο, είναι πολυπαραγοντικό, κυρίως όμως βρίσκεται στην επιφάνεια με έναν εμφατικό τρόπο, θα έλεγε κανείς, στους τελευταίους 6 μήνες. Και αυτό χρήζει μιας ιδιαίτερης χωριστής συζήτησης. Μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία. Τα στατιστικά μιλούν για έξαρση, αρκεί να πω ότι τις τελευταίες 10 ημέρες στα αστυνομικά τμήματα της χώρας έχουν καταγραφεί συνολικά 800 περιπτώσεις καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας, μόλις σε 10 ημέρες. Τι έγινε ξαφνικά? Τόση βία εσωτερικά στις οικογένειες, πέρα από το τι συμβαίνει στην κοινωνία, ενδοσχολικά ή εξωσχολικά ή στη βία των ανηλίκων, δένουν όλα μαζί. Και ταυτοχρόνως πρέπει να ανοίξουμε το κεφάλαιο και της κοινωνικής ανθρωπολογικής προσέγγισης, αλλά και της προσέγγισης της ίδιας ιατρικής επιστήμης. Διότι οι καταγραφές στα αστυνομικά δελτία τύπου καταγράφουν μία οπτική. Είναι ολιστική οπτική. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 2 εκλεκτούς επιστήμονες του νησιού μας. Τον κύριο Μανώλη Πασπαράκη, ψυχίατρο, διευθυντή του Τμήματος Ψυχιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα κύριε Πασπαράκη. Καλησπέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και τον κύριο Γιώργο Νικολακάκη, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Καλησπέρα κύριε Νικολακάκη. Καλησπέρα. Ένας από τους γνωστότερους Ισπανούς ψυχιάτρους, ο Λουίς Ρόχας Μάρκος, έχει πει ότι αυτή η παράλογη επιθυμία για κυριαρχία, έλεγχο και εξουσία πάνω στο άλλο πρόσωπο, είναι η κύρια δύναμη που τροφοδοτεί την ενδοοικογενειακή βία μεταξύ των ζευγαριών. Μάλιστα, λέει ότι αυτό που τελικά δημιουργεί κατάχρηση είναι η επιθυμία για εξουσία πέρα από την άλλη, συχνά χρησιμοποιώντας και τους παραδοσιακούς ρόλους των φίλων. Αυτό είναι πιο κλειστό, πιο εσωτερικό. Θα σας συντριγκάρω και τους δύο, ξεκινώντας διαφορετικά με μια μεγαλύτερη εικόνα, διότι το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2023. 2,6 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας στην Ελλάδα, το 26,5 του πληθυσμού δηλαδή, ζουν στο όριο της φτώχειας και του αποκλεισμού. Είναι κάπως καλύτερο από αυτό που καταγράφηκε τέλη 14, αρχές 15, που ήταν 28%. Δεν λένε τίποτα βεβαίως όλα αυτά, εάν δεν δώσουμε μια εξήγηση για το τι σημαίνει για 15 χρόνια ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να βρίσκεται κοντά στο 28%, δηλαδή το 1 τρίτο του πληθυσμού, στη φτώχεια και στον αποκλεισμό. Κατά τη γνώμη μου δεν λέει τίποτα και δεν καταγράφει τι γίνεται στις φτωχές και λαϊκές συνοικίες, στους αυτοαπασχολούμενους που φαλήρισαν, στη νεολαία, που τη γνωρίζετε καλά και οι δύο, που είναι αποκλεισμένη, που χτυπάει ρεκόρ η νεανική ανεργία, που κάνει σεζόν, πρέπει να τονίσω, με μαύρη εργασία, κατά τα άλλα οι εργοδότες δεν βρίσκουν μισθωτούς, και όλα αυτά οδηγούν ή όχι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην αντικοινωνική συμπεριφορά, την παραβατικότητα, τη βίαιη αντίδραση, τα νεύρα και τις ψυχικές ασθένειες. Αν συνυπολογίσω και την κατάργηση του δημόσιου χώρου και κάθε μορφής ψυχαγωγίας, εκτός από το τάμπλετ και το κινητό, ή την καλλιέργεια των ψυχών και της εκτόνωσης, βάλω και τον εγκλεισμό της πανδημίας, μήπως από εκεί πρέπει να πιάσουμε το νήμα, κύριε Νικολακάκη, από εσάς, τον κοινωνικό ανθρωπολόγο ξεκινώντας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα είπατε όλα. Δηλαδή, ήδη μέσα από την κατηγοριοποίηση που βάλατε, ας πούμε, φτώχεια, ανεργία, ανισότητα, εγκλεισμός κτλ., νομίζω ότι θέσατε πολύ σωστά το θέμα του πλαισίου. Αυτό δηλαδή που αφορά κοινότητες, σύνολα, ομάδες ανθρώπων και καταλήγει στο άτομο, το οποίο είναι και περισσότερο το αντικείμενο, ας πούμε, της ψυχιατρικής προσέγγισης. Νομίζω όμως ότι το θέμα μας είναι η βία, έτσι κατάλαβα καλά. Βία είναι και η φτώχεια, είχε πει ο Γκάντι. Η βία είναι πολλά πράγματα. Η βία είναι, θα έλεγε κανείς, κάτι σαν την ενέργεια μέσα, ας πούμε, στην κοινωνία. Δηλαδή,
δεν εξαφανίζεται ποτέ. Αλλάζει, μεταλλάσσεται, τροποποιείται κτλ. Από εμφανής γίνεται αφανής, γίνεται ψυχολογική, σωματική, ψυχοδιανοητική κτλ. Και μέσα εκεί φυσικά υπάρχουν όλες αυτές οι μορφές, ας πούμε, που προαναφέρατε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος της βίας. Ενδεχομένως ναι, αλλά ξέρετε, επειδή η βία είναι ένα φαινόμενο που απασχόλησε ένα μεγάλο μέρος της νεωτερικότητας, δηλαδή έχουν σκύψει πάνω φιλόσοφοι, ψυχαναλυτές, ιστορικοί του πολιτισμού κτλ. Και έχουμε δει να προτείνονται πολλές, ας πούμε, θεωρίες, οι οποίες άλλες αντιφάσκουν μεταξύ τους, σε άλλες η μία συμπληρώνει την άλλη κτλ. Δηλαδή, θα λέγαω ότι η βία είναι πάντα ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, ασχέτως του αν εμείς, για λόγους μεθοδολογικούς, επιστημολογικούς, μπορούμε να εστιάζουμε σε κάτι και να λέμε η βία της φτώχειας, ή η βία του ποδοσφαίρου, ή η βία των εφήβων, ή το bullying, ή, ή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Και νομίζω ότι χρέος μας είναι κάθε εξειδικευμένη σε εισαγωγικά βία πάντα να βρίσκουμε το νήμα που τη συνδέει με το γενικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. Άρα αιτία και αιτιατό, ένα ευρύτερο σαφώς, πλαίσιο. Σαφέστατα. Έτσι, γιατί προφανώς όλα δεν προκύπτουν αυτοματοποιημένα μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι κάτι που δουλεύεται. Είναι κάτι που δουλεύεται και πολύ συχνά ίσως η τέχνη μπορεί να το προλάβει. Μπορεί να μας το δώσει ανάγλυφα πριν η θεωρία ή πριν, ας πούμε, οι επιστήμες το συλλάβουν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε στην τέχνη του 20ου αιώνα και στη μοντέρνα τέχνη, ακόμα και στην πολύ πρόσφατη τέχνη, είτε του κινηματογράφου, είτε του θεάτρου, είτε τη ζωγραφική κτλ. Η θεωρία συνήθως το αντιλαμβάνεται όταν, ας πούμε, το παγόβουνο ανεβάσει στην κορυφή του πάνω από τη θάλασσα και τότε αρχίζουμε να το αναζητούμε και να το ψάχνουμε. Τι λέτε, κύριε Πασπαράκη, και εγώ έθεσα και το θέμα το αν αυτές οι λεγόμενες, ας το πω, αντικοινωνικές συμπεριφορές, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, συνδυάζονται, δηλαδή αυτή η καταπίεση, ο αποκλεισμός, η φτώχεια, ο εγκλεισμός, περάσαμε πανδημία, συνδυάζονται με αυτό που λέμε ένα πλέγμα που διαμορφώνει ψηφίδα-ψηφίδα ψυχικά ασθενείς ανθρώπους. Χωρίς όμως αυτό να το κάνω άλοθη για το τι συμβαίνει στην ενδοοικογενειακή βία. Προσοχή. Ναι. Αυτό το οποίο παρατηρώ από την κλινική εμπειρία και την ερευνητική εμπειρία είναι το εξής. Σαφέστατα, η εκφραζόμενη βία από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν μία ευαισθησία στην ψυχική τους υγεία εκφράζεται κατά κύριο λόγο από νοσήματα τα οποία δεν μεταβάλλονται με το πέρας του χρόνου ως προς την επικράτησή τους. Αναφέρομαι κυρίως στις συναισθηματικές ψυχώσεις ή στις μη συναισθηματικές ψυχώσεις. Αυτό είναι κάτι που σταθερά παρατηρείται και έρχεται και σε άμεση συνάφεια με αυτό το οποίο έχει φροντίσει ο Έλληνας νομοθέτης από το 1992 στο νόμο περί ακούσιας νοσηλείας, όπου αναφέρεται ρητά στο πώς προστατεύει η πολιτεία τον ασθενή που πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα από το να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους άλλους, άρα να εκφράσει αυτό ή έτερο καταστροφικότητα. Οπότε σημαίνει ότι θα πρέπει ένα σύστημα υγείας καλά οργανωμένο και αναφέρομαι εν το συνόλο να αντιμετωπίσει τα σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα ώστε να υπάρχει πρόβλεψη στην έκφραση βίας. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις, όλες αυτές οι μεταβλητές που αναφέρατε, ναι, πιθανότατα έχουν συμβάλει σε βάθος χρόνου, την τελευταία ίσως 15 ετία ή λίγο περισσότερο, ώστε να συσσωρευτεί από τη μία θυμός, από την άλλη να έχουμε σαφώς έκρηξη των αγχωδών διαταραχών, της κατάθλιψης και εάν αυτό το συνδυάσουμε με τον εγκλεισμό και την σαφέστατη
αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ και ψυχοτρόπων ουσιών, αυτό αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί στην έκφραση βίας. Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πιο άρρωστες από τις παλιότερες και ρωτώ έναν γιατρό με βάση το τελευταίο εξάμηνο, για να μην πω το τελευταίο δίμηνο, αν ανοίξετε τους τηλεοπτικούς διέκτες ή ένα site πληκτρολογήσετε, θα έλεγα πυρ κατά ρηπάς γεγονότα ενδοοικογενειακής βίας κατά βάση, που εκεί βεβαίως υπάρχει και το μοτίβο των πατριαρχικών προτύπων και αν θέλετε της έμφυλης βίας. Όμως, είμαστε άρρωστες κοινωνίες, περισσότερο άρρωστες από τις παλιότερες. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί ξαφνικά σκάει το ένα γεγονός πίσω από το άλλο? Ή έχουμε φωτίσει εμείς περισσότερο? Ή μιλάει ο κόσμος περισσότερο? Θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία αλήθειας από όλα όσα αναφέρατε, πλην του ότι οι σοβαρές ψυχιατρικές ασθένειες παραμένουν πάντα σταθερές στο χρόνο. Δεν μεταβάλλονται. Εάν μία κοινωνία και αν μία οργανωμένη πολιτεία έχει τα εφόδια, τους τρόπους και τη στρατηγική να έχει οργανωμένο σύστημα υγείας, τότε σημαίνει ότι μπορεί να εμπεριέξει, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ασθένειες, άρα να αντιμετωπίσει και την έκφραση βίας. Από την άλλη πλευρά, όπως σωστά αναφέρατε, υπάρχει έντονη προβολή του φαινομένου και καταγραφή γεγονότων. Θυμάστε τα κρούσματα στην πανδημία. Και τώρα έχουμε κρούσματα. Εάν κάτι δεν το καταγράφεις και αν δεν το προβάλλεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Άρα, μισό λεπτό, μου λέτε ότι και τα ψυχιατρικά, τα βαριά, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά επειδή θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι βαριά ψυχιατρικά, βέβαια, για να αστειευτώ και λίγο, ψάξε, στον καθένα κάτι θα βρείτε εσείς οι γιατροί, και αυτό είναι που συνήθως μας κάνει να σας κοιτούμε περίεργα, ιδίως στον ψυχιατρικό κλάδο, αστειεύομαι. Ναι. Η ουσία πάντως δεν αλλάζει, ότι η κοινωνία είναι, το είπατε σωστά, συσσωρευμένος θυμός, οργή που δεν έχει εξαερωθεί και που τελικά μέσα στο σπίτι με το κοκτέιλ του εγκλισμού φιλτράρεται, φουντώνει περισσότερο. Βάλτε ότι είμαστε πια σε καταθλιπτικές καταστάσεις η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Ναι. Έτσι. Άρα εγώ σας ρωτώ, είναι μόνο αυτό που περιγράφουμε ή είναι και η κοινωνική όρη? Διότι η ενδοοικογενειακή βία δεν ασκείται μόνο από τους ψυχιατρικά βαριά νοσούντες, να το πω έτσι. Η διαφοροποίησή της, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι επιστήμονας, είναι ότι αν έχει μία εντός εισαγωγικών αταξικότητα, αφορά όλα τα στρώματα, δηλαδή η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να έχει σε μια πάμπλουτη οικογένεια, να το πω έτσι, μπορεί να έχει σε λαϊκά στρώματα, ίσως πιο έντονα να εκδηλώνεται αυτό. Στρέψαμε λοιπόν τα φώτα, θέλετε να πείτε ότι και στην πανδημία είχαμε ενδοοικογενειακά τα ίδια ακριβώς ή παραπλήσια κρούσματα, αλλά τότε παίζαμε COVID, να το πω έτσι απλά. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο ήταν το εξής. Το σύστημα υγείας δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να αποδώσει όπως θα έπρεπε ή όπως συνέβαινε στο παρελθόν, ειδικά καλούμενο να αντιμετωπίσει το σύνολο, αν το θέλετε, των μεταβλητών που αφορούν τα ψυχιατρικά νοσήματα. Ήταν μια συνθήκη τότε, λόγω του εγκλισμού, όπου σαφέστατα, λόγω των συνθήκων, υπήρχε μια ανάγκη επιβίωσης, όπου έπρεπε να εστιάσει το σύστημα υγείας στην πανδημία, πλην όμως με τις συνέπειες αυτού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πολλοί ασθενείς δεν είχαν την τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση, δεν μπορούσαν να πάνε στο νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να πάνε στα κέντρα υγείας, πολλές φορές υπήρχαν περιορισμοί ακόμα και για τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, άρχισε η απόσταση ιατρού ασθενούς. Επομένως,
Αυτή η απόσταση είχε συνέπειες ως προς τη συμμόρφωση με τη θεραπεία, ως προς την εποπτεία της κλινικής πορείας του κάθε ασθενούς και εάν θέλουμε να εστιάσουμε στην ειδική υποομάδα των ανθρώπων που έχουν τα πιο σοβαρά νοσήματα. Εάν δεν έχεις τον ασθενή με μία σταθερότητα στην θεραπευτική σχέση και στη φαρμακευτική αγωγή, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε υποτροπή. Μάλιστα. Και σε αυτό βάζετε σωρευτικά και τα προβλήματα που οι εντός εισαγωγικών υγιείς είχαμε από τις καταστάσεις και των οικονομικών ζητημάτων 15 χρόνια και του εγκλεισμού. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι άρχισε αυτό να μοχλεύεται ακόμη περισσότερο. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι αφενός, εάν εστιάσουμε στο ότι ο γενικός πληθυσμός σίγουρα εκδήλωσε αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη, εκεί θα λάβω υπόψη μου σημαντικά τη χρήση αλκοόλ και ψυχοτρόπων ουσιών που φαίνεται να εκτινάχθηκε και εκεί θεωρώ ότι ήταν οι παράγοντες που πυροδοτούσαν ή πυροδοτούν ακόμα και σήμερα την έξαρση επιθετικής συμπεριφοράς, βίαιης συμπεριφοράς από αυτήν την υποομάδα του πληθυσμού. Θέλω να θυμίσω και έτσι έρχομαι στον κύριο Νικολακάκη να το προεκτείνουμε λίγο ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εκείνο το απίστευτο αποταλήμματα να προσπαθούμε να δούμε την πορεία της πανδημίας που δεν αποδεικνύεται, αλλά όμως τα λύματα καταγράφαμε αύξηση ψυχοτρόπων ουσιών και δι των λεγόμενων, να το πω έτσι, κοστοβόρων ευγενών εντός εισαγωγικών, όπως η κοκαίνη. Σαφέστατα. Δεν είχαμε χασίς. Σαφέστατα. Έτσι. Αυτά κάπου σπάνε, κάπου ξεσπάνε, μου λέτε δηλαδή. Βέβαια. Ουσιαστικά. Είναι οι παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά οδηγούν σε μία απορρίθμιση συγκεκριμένου νευροβιολογικού κυκλώματος, ονομάζεται ντοπαμινεργικό, το οποίο πρωτογενώς στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευαισθησία να εκδηλώνουν τα νοσήματα που προανέφερα, στους ανθρώπους που κάνουν χρήση αυτών των ουσιών, δυσλειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα με αποτέλεσμα την έκφραση ακραία παρορμητικών συμπεριφορών. Μάλιστα. Θέλω, ο γιατρός τα λέει ωραία επιστημονικά, τα προσεγγίζει. Θέλω να τα δω και λίγο κοινωνιολογικά, κύριε Νικολακάκη, γιατί από την άλλη, ναι, μεν τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω στα κρούσματα, αλλά δεν πέφτουν από μόνα τους, υπάρχουν τα κρούσματα. Τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία? Είναι αυτό που λέμε ότι έχει σπάσει πια κάθε κοινωνικός αρμός, αλλά και κάθε οικογενειακός αρμός? Είναι μόνο τα πατριαρχικά πρότυπα της καταπίεσης, ιδίως τα πιο αδύναμα θεωρητικά μέλη μιας οικογένειας, γυναίκες κατά το πατριαρχικό πρότυπο, παιδιά, είναι μόνο αυτό ή είναι και άλλα πράγματα εδώ καινούρια που έχουν συμβεί? Κοιτάξτε, είναι, η ερώτησή σας είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Δηλαδή θα έλεγα ότι σε προηγούμενες περιόδους με βάση τα πατριαρχικά πρότυπα έχουμε μια δομή, ας πούμε, κοινωνική, η οποία θεωρείται και αναγνωρίζεται σαν κυρίαρχη, που μπορεί να έχει το θρησκευτικό, το πατριαρχικό, το εκπαιδευτικό κτλ., το πολιτικό, όπου εδώ η δομή και οι ιεραρχίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή στο πώς έχουμε διάφορα επίπεδα βίας, πώς αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους και στη τελευταία ανάλυση ποιος είναι ο θήτης και ποιο το θύμα. Όσο εξελίσσεται αυτή, ας πούμε, η κοινωνία της αποδιοργάνωσης της κοινωνικής ουσιαστικά, αναφερθήκατε προηγουμένως και οι δύο στη λέξη κατάθλιψη. Θα μπορούσε ο κύριος Πασπαράκης να προσπαθήσει να μας δώσει ένα ορισμό της κατάθλιψης, η οποία δυστυχώς μια έννοια η οποία ξεφεύγει και της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης. Δηλαδή, η κατάθλιψη τι είναι? Δεν είναι ναρκισισμός όμως. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχουμε εδώ κάτι όπου εμείς οι ίδιοι ασκούμε βία στον εαυτό μας, με διάφορους όρους. Απομόνωσης, αποκλεισμού, σιωπή, αυτοεγκλεισμού κτλ. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι είμαστε, ας πούμε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο, το οποίο ξεκίνησε από το άτομο, την ατομικότητα, τον ατομικισμό και σε τελευταία ανάλυση αυτή την καινούρια εκδοχή ατομικότητας,
όπου εμείς έχουμε την ευθύνη, εμείς είμαστε εργολάβοι του εαυτού μας στη δουλειά μας, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την αρρώστια μας, οποιαδήποτε αρρώστια, όχι μόνο την ψυχική νόσο κτλ. Έχω την αίσθηση επομένως ότι βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια κοινωνία η οποία όταν πια φτάσει σε αυτό το κυταρικό επίπεδο που είναι το άτομο, το οποίο βάλεται με όλους τους δυνατούς τρόπους, δηλαδή έχει ενοχές γιατί χρωστάει, ακόμα και όταν δεν φταίει, δηλαδή το χρέος δεν μετατρέπεται σε κάτι που είναι το δούνε και λαβίν και τα υπόλοιπα και τα ελλείμματα κτλ. Είναι περισσότερο μια θρησκευτική περίπου έννοια ενοχής. Και ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα διαμορφώνει, θα λέγαμε, ένα πλαίσιο νοσηρότητας μέσα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν πάρα πολλά πράγματα. Συνήθως η βία πάντοτε σε όλες τις περιόδους τις ιστορικές και τις κοινωνικές που ξέρουμε αναζητάει μια διέξοδο, αναζητάει μια εκτόνωση. Δηλαδή και ο πόλεμος είναι εκτόνωση και τα σπόρ είναι μια εκτόνωση και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα σπόρ κάποια στιγμή γιατί είναι ένα παράδειγμα έτσι που έχει ενδιαφέρον ιστορικά. Όταν όμως αυτό καταλήγει στο άτομο, νομίζω ότι εκεί πια φτάνουμε σε αυτό που θα λέγαμε ότι το φίδι έχει δαγκώσει την ουρά του. Δηλαδή κλείνει εδώ ένας κύκλος, ο οποίος δεν είναι πια φαύλος, είναι κάτι άλλο. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτό τον κύκλο. Πώς μπορούμε, λέει, κοινωνικά να ξαναρχίζουμε, να ξαναχτίζουμε καινούργιες μορφές κοινωνικότητας. Δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε, ας πούμε, στις μορφές του 50 ή του 60, οι οποίες προφανώς θα είναι με τα προτάγματα τα οποία θέτει, ας πούμε, η κοινωνική οργάνωση, η σημερινή κοινωνική εξέλιξη, θα λέγα πρόοδος, τα οποία όμως να δημιουργούν ξανά κάτι το οποίο θα το λέγαμε συναπόφαση, συνεργασία, ομαδικότητα κτλ. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα ζώο που μπορεί να ζήσει μόνο. Άρα λέτε ουσιαστικά επανεφέδραση της συλλογικότητας. Αυτό μου λέτε εδώ. Και της κοινωνικότητας. Και της κοινωνικότητας. Ναι, ναι, ναι. Και της διαταραγμένης κοινωνικότητας. Τα οποία λέτε ότι έχουν χαθεί. Κύριε Πασπαράκη, τι είναι κατάθλιψη? Λόντας με καθαρά βιολογικούς όρους, νευροβιολογικούς όρους, αναφορικά με τη βάση της κατάθλιψης, είναι μια συνθήκη κατά την οποία ένας βασικός νευροδιαβιβαστής που παίζει ρόλο στο πώς βιώνουμε τα συναισθήματά μας σε όλο τον εγκεφαλικό ιστό έρχεται να μειώσει τη συγκέντρωσή της, αυτή η ορμόνη, σε σχέση με τα πρώτερα της ζωής του ατόμου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε ορισμένα άτομα υπάρχει μια σαφής νευροβιολογική τάση, μια ευαλωτότητα, όπου δεδομένων ορισμένων στρεσογόνων παραγόντων, κοινωνικών μεταβολών, οικονομικών συνθήκων, πανδημίας, εγκλισμού, έρχονται να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο στον εγκεφαλικό ιστό, ώστε οδηγείται ο εγκεφαλικός ιστός στο να έχει αυξημένη παρουσία νευροτοξινών, στρες δηλαδή, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί, αναλόγως όπως συμβαίνει σε άλλα συστήματα του οργανισμού, φανταστείτε δηλαδή, το πιο απλό παράδειγμα είναι οι μεταβολές ορμονών του θηρεοειδούς αδένα. Φανταστείτε το έτσι. Οπότε ο εγκέφαλος έρχεται πλέον να λειτουργήσει νοητικά και συναισθηματικά σε ένα νέο περιβάλλον νευροβιολογικό, όπου η ιατρική σε ένα μηχανιστικό μοντέλο μέσω της φαρμακολογίας καλείται να αποκαταστήσει τα μειωμένα επίπεδα σερωτονίνης και να επανέλθει το άτομο στην πρώτερη νευροβιολογική κατάσταση. Αυτό, αν το θέλετε, είναι μία ερμηνεία σε συνάρτηση με το τι συμβαίνει νευροβιολογικά στον εγκέφαλο του ατόμου. Μία ερμηνεία όμως, το κρατώ αυτό λέτε, είστε σωστός, δεν λέτε ότι είναι η αποκλειστική. Θέλω να μου πείτε, για να το μαζέψω λίγο, άρα μπορεί να είχαμε τόσο καιρό το πραγματικό έδαφος να είναι φουντωμένο ούτως ή άλλως και λόγω εξωγενών και λόγω ενδογενών παραγόντων της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά να είχαμε την υποκαταγραφή της ή τη μη καταγραφή της. Ή τη μη προβολή της. Ή τη μη προβολή της
Και τώρα μας κάει είναι μόνο αυτό ή παίζει ρόλο εδώ και το γεγονός ότι πιο θαραλέα, όχι εντυπωσιακά, αλλά πιο θαραλέα μιλάνε, ανοίγουν στόματα. Γιατί ένα βασικό σύνθημα είναι μιλήστε επιτέλους, σπάστε τη σιωπή. Η σιωπή είναι θάνατος και επειδή δεν υπάρχει πάντα κανένα καντάρι και ισοζύγιο νεκρών, τελικά ίσως όμως θάνατος φωνάζοντας να περιορίζεται. Θάνατος σωπαίνοντας ούτως ή άλλως είναι θάνατος. Θα σας πω, αξίζει σε τέτοιες καταστάσεις, αξίζει να δει κανείς τις καταγραφές σε βάθος χρόνων για να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει. Θυμηθείτε πώς είχε προβληθεί η συσχέτιση αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονιών με τις οικονομικές συνθήκες, οι γιατροί που ζούμε στην πράξη, οι ψυχίατροι συγκεκριμένα που ζούμε στην πράξη, το βίωμα της αυτοκτονίας του ασθενούς ή του ατόμου, μην το ορίσω αποκλειστικά ως ασθενούς, βλέπουμε σε βάθος ετών στην Ελλάδα των μνημονίων ότι δεν υπήρχε αυτό που προβαλόταν ως έξαρση. Άρα λέτε υπήρχαν κάποια περιστατικά ως εννοημένα, αλλά δεν ήταν... Και ήταν σταθερά στο χρόνο. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως των συνθήκων που επικρατούσαν στην Ελλάδα. Άρα δεν ήταν όλοι σαν το γέροντα στην πλατεία Συντάγματος. Έτσι. Που έκανε το απενεννοημένο διάβημα. Έτσι. Ως μοχλοπίεσης. Ακριβώς. Λέτε ότι... Αυτό ήταν μια προβολή από... Μάλιστα. Τα μέσα, αν το θέλετε, από τον κόσμο. Ενώ στην πραγματικότητα, εάν κάποιος δει μαθηματικά τα στατιστικά, έβλεπε ότι ο αριθμός των αυτοκτονιών ήταν σταθερός. Σήμερα δεν μιλάει πιο εύκολα το θύμα. Σαφέστατα. Θα σας πω το εξής. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον ιατρικό άρθρο, το οποίο είναι προϊόν επιστημονικής συνεργασίας του Αριστοτελείου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, φαίνεται ότι με το να υπάρχει η προβολή του φαινομένου, μιλούν όλο και περισσότερο τα θύματα, ανεξαρτήτως φύλου. Εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Εγώ σας το αναφέρω, μελέτησα το άρθρο και μου φάνηκε σημαντικό στο να αναφερθεί. Οι συνάδελφοί μου οι γιατροί γράφουν ότι όσο προβάλλεται το φαινόμενο ή όσο προβάλλεται ως τέτοιο, ενδεχομένως να υπάρχει η μίμηση. Οπότε αρχίζει ένας φαύλος κύκλος που τουλάχιστον εγώ το θέτω ως προβληματισμό. Χρήζει διερεύνησης, διότι σαφέστατα η κάθε αναφορά ή η υπόθεση ερμηνείας σε ένα επιστημονικό άρθρο θα πρέπει να επαληθευτεί, θα πρέπει να υπάρξει η κριτική σκέψη από αυτού ή θα πρέπει να εξελιχθεί. Πάντως μου έκανε εντύπωση και το κράτησα ότι και εδώ τίθεται το θέμα, το μίλα, άρα όσες περισσότερες αναφορές υπάρχουν που θα πρέπει να μας προβληματίσει, ποιο ποσοστό εξ αυτών αντιστοιχούν σε πραγματικά καταγγελίες, και το λέω με όλο το σεβασμό, προφανώς, σε όλους τους ανθρώπους που πήραν τη δύναμη ή έλαβαν την πρωτοβουλία να το καταγγείλουν. Παρ' όλα αυτά, και τα στατιστικά και η εμπειρία η κλινική δείχνει ότι ένα τμήμα των καταγγελιών δεν αντιστοιχεί επακριβώς σε αυτό το οποίο είναι αναφορά στα χαρτιά. Άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τι σημαίνει αυτό? Η ελληνική πολιτεία είναι άρτια οργανωμένη να διαχωρίζει και να διαφοροδιαγνώσει. Αν η αναφορά του συμβάντος είναι αντικειμενικά πραγματική, άρα τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε το θύμα, για να βοηθήσουμε
το θήτη, εγώ μιλώ ως γιατρός. Και η εικόνα την οποία έχω είναι ότι απέναντί μου συνήθως σε τέτοια φαινόμενα έχω δύο πάσχοντες. Ένας ο οποίος έχει υποστεί τη βία και ένας ο οποίος είναι ο θήτης που ενεργά την ασκεί, αλλά είναι πάσχοντας. Μάλιστα. Υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία, θα σας πει κάποιος. Να χρησιμοποιήσω ως άλοθη ότι είμαι πάσχοντας, χωρίς να είμαι, και να ασκώ βία. Να σας απαντήσω αμέσως. Παρακαλώ. Είναι το σύνηθες που επικρατεί στην εντύπωση, ναι, όλης της κοινωνίας, ότι εκείνος ο οποίος αποτελεί τον καταγγελόμενο, το χρησιμοποιεί ως άλοθη την ψυχική ασθένεια, ενώ δεν είναι έτσι. Αυτό φαντάζεται ο κόσμος. Σας πληροφορώ ότι εκείνος ο οποίος ασκεί βία επειδή είναι σε υποτροπή, δεν αναγνωρίζει ότι πάσχει. Δεν έχει αναισθησία. Οπότε ασκεί τη βία, είναι σε υποτροπή της νόσου, είναι υπό την επίρρεια ουσιών σε έδαφος ψυχιατρικού νοσήματος και όταν στην κλινική πράξη τον εξετάζεις, δεν αναγνωρίζει ότι πάσχει. Αποκλείεται, και επιμένω λίγο γιατί θα έρθω στον κύριο Νικολακάκη, να είμαι θήτης, γιατί εγώ έχω μάθει ότι είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Και σκασμός. Και αν μου πεις και κάτι, φάει και μία ανάστροφη. Και αν μου πεις και μία δεύτερη, θα σε χτυπήσω και με το ξύλο. Και αν μου πεις και μία τρίτη, μπορεί να σε σμπρώξω να πέσεις. Και αν μου πεις και μία τέταρτη, μου ανέβει και το αίμα στο κεφάλι, σε πατάω και σε σκοτώνω. Θα σας πω. Και μετά έρχεται μία ιατρική γνωμάτευση που λέει ότι είμαι ψυχιατρικά ασθενής. Ο άλλος είναι νεκρός. Ναι. Υπάρχουν και οι τρόποι και η συλλογιστική από την πλευρά της ιατρικής για να αποδείξει αφενός ότι υφίσταται κάποιο ψυχιατρικό νόσημα. Και θα σας πω αυτό που περιγράφεται ιατρικά πώς ορίζεται. Ορίζεται ως διαταραχή προσωπικότητας. Ανεξαρτήτως, και το λέω με κάθε σεβασμό, στη συνιστόσα των ανθρωπολογικών παραμέτρων. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Απόλυτα. Το ζήτημα είναι ότι πάσχουν από μια πολύ σοβαρή ψυχιατρική πάθηση, αλλά επειδή έχουν επίγνωση του τι κάνουν, τότε, ενώ από το γιατρό υπάρχει η ιατρική υποχρέωση και η ηθική υποχρέωση να πει αυτό που είναι το αντικειμενικά κλινικά ορθό, ότι είναι πάσχον, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο δικαστής. Άρα και νομικά, οι νόμοι, ναι, ναι, οι οποίοι θα κρίνουν τον καταλογισμό. Όμως δεν είναι ιατρικά σωστό ο γιατρός να υποβαθμίζει την φύση και την ένταση μιας ψυχιατρικής πάθησης για να τιμωρηθεί αυτός που ασκεί βία όπως αρμόζει κατά τον νόμο. Όχι. Ο γιατρός πρέπει να πει με λεπτομέρεια αυτό που ισχύει ιατρικά και εκεί που ολοκληρώνεται ο ρόλος του, ξεκινάει ο ρόλος του δικαστή. Άρα, και θα αφήσω τον κύριο Νικολακάκη μετά την πρώτη διακοπή, αλλά η συζήτηση βγαίνει αβίαστα. Άρα μου λέτε, δεν είστε οπαδός της ιατροκοποίησης κοινωνικών γεγονότων, διότι το έχουμε ζήσει αυτό στη χώρα μας, στα πάντα να έχουμε ιατροκοποίηση και άλοθη συστημάτων του κάνω ή δεν κάνω. Από την άλλη λέτε όμως ότι σε βαριά, καυτά κοινωνικά θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να πάει στην άκρη εντελώς, να πούμε δεν την ακουμπάμε. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Πάμε καλά στα αστυνομικά δελτία, στις καταγραφές. Αν με ρωτήσετε, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το τελευταίο εξάμηνο οι δείκτες φουντώνουν. Mm-hmm. Μου προξενεί εντύπωση ότι στην καταγραφή, και αυτό το λέω για τον κύριο Νικολακάκη μετά, σκίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν αφήνουμε να πέσει ούτε ψίχουλο κάτω. Καταγράφονται τα πάντα. Αρκεί αυτό όμως. Να σας πω και κάτι και των δύο. Υπάρχει ένα πιλωτικό στο οποίο μετέχει και το Ηράκλειο, νομικά. Και είναι, σχετίζεται με τη Scotland Yard.
παρατηρώ, έχει ενδιαφέρον για τη βία. Παρατηρώ ότι η καταγραφή είναι το μείζον. Πόσα γεγονότα θα καταγραφούν. Ναι, αλλά τα ποιοτικά στοιχεία, γιατί μου είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν 7, 8.000, 10.000 καταγγελίες. Φτάνουν όλες, είναι έτσι ακριβώς. Μπορεί το 80% να είναι έτσι. Το υπόλοιπο 20% τι γίνεται. Και μας αρκεί μόνο η αστυνομία να καταγράφει τόσα περιστατικά αυτό το μήνα αυξημένα σε σχέση με τον προηγούμενο. Τελειώσαμε. Αυτό είναι το θέμα. Καλά το έχω καταλάβει. Αυτό μου λέτε. Εγώ θα σας πω αυτό το οποίο πιστεύω ακράδαντα. Το θέμα σαφέστατα έχει πολλές παραμέτρους. Προφανώς. Δεν θα το υποστηρίξω αυτό που θα σας αναφέρω με την υποκειμενικότητα του ρόλου μου του ιατρικού, αλλά πιστέψτε με, θεωρώ ότι είναι μείζον ιατρικό ζήτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό καταγράφει η εμπειρία είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο ποιος είναι ο αλγόριθμος ο οποίος οδηγεί στην έκφραση της βίας. Και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν, είναι ότι η βία βασίζεται σε προβλήματα υγείας. Ουδής υγιής γίνεται θήτης. Γίνεται θήτης, σαφέστατα. Τουλάχιστον αυτό είναι η κοινή λογική. Άρα να μην το συγχαίουμε, λέτε, με τη δικαστική πράξη του καταλογισμού. Είναι άλλο αυτό, λέτε. Είναι άλλο. Και αυτό το οποίο αναφέρεται φέρνει στην επιφάνεια κάτι το οποίο είναι μία ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, η οποία ανάγκη θα επανέλθω σε μία αναφορά μου στην αρχή. Αναφέρθηκα στο νόμο ακούσιας νοσηλείας. Έχει ενδιαφέρον και ιστορικά και νομικά και ανθρωπολογικά και φυσικά ιατρικά. Θα σας πω. Ναι. Θα το δούμε μετά. Θέλω να πάμε στη διακοπή. Θέλω ένα σχόλιο από τον κύριο Νικολακάκη. Θα είμαι λίγο πιεστικός και στους δύο πάνω σε αυτό το καμβά, γιατί λαμβάνω υπόψη μου και τα ερωτήματα που έρχονται εκεί παραβάσει και πρέπει να σας πω ότι από την αρχή είναι πάρα πολλές. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συζητάμε με άξονα την ενδοοικογενειακή βία. Δεν έχουμε μπει ακόμη βεβαίως στο κυρίως πιάτο της συζήτησης, όμως έχει ενδιαφέρον διότι σιγά σιγά νομίζω εκεί οδηγούμαστε. Κύριε Νικολακάκη, ούτε η ιατρικοποίηση της κοινωνίας, αλλά δεν μπορεί και η ιατρική επιστήμη να είναι εκτός ενός γεγονότος που αποτελεί σήμερα πρώτης γραμμής επικοινωνιακά τουλάχιστον θέμα για τις κοινωνίες. Ή έχετε άλλη εικόνα? Όχι, καθόλου δεν έχω άλλη εικόνα και συμφωνώ με τον γιατρό, δηλαδή ότι η ιατρική έχει το ρόλο της και οφείλει να μπορεί να κάνει ελεύθερα τη γνωμάτευσή της, να δει ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μπορεί να είναι υποκείμενα νοσηλείας. Αντίθετα, νομίζω ότι στη χώρα μας δημιουργούμε ένα πλαίσιο το οποίο αυστηροποιεί διαρκώς ποινές, τροποποιεί νόμους χωρίς κανείς να ξέρει ή να έχει εξαντλήσει, αν θέλετε, όλη την ερμηνεία των παλαιότερων, πιστεύοντας ότι, ας πούμε, μια μηδενική ανοχή σε πολλά επίπεδα αποτελεί μια, ας πούμε, λογική της κοινωνίας, που δεν είναι αυτό. Δηλαδή, έχουμε τις πιο αυστηρές ποινές στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ψυχιατρία ή έχουμε ελάχιστα ψυχιατρία ή δεν έχουμε μονάδες σύντομης νοσηλείας κτλ. Ή κλείνουν, ας πούμε. Μέχρι και παιδοψυχιατρικοί κλείνουν και ψάχνουν να βρούμε λύση. Ώρα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και όχι την μόνο. Την περίοδο του COVID, ας πούμε, θεωρείται πολυτέλεια το ψυχιατρικό νόσημα. Και νομίζω ότι οι ψυχιάτροι του δημοσίου, έτσι δεν είναι, κάνετε rotation αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Αυτό δεν κάνετε για να καλύπτετε εφημερίες. Μάλιστα. Λοιπόν. Κοιτάξτε, λένε, ας πούμε, οι στατιστικές, και αυτό μπορεί ο κ. Πασπαράκης να το σχολιάσει, ότι στη διάρκεια των πολέμων έχουμε μια απότομη μείωση, ας πούμε, των ψυχιατρικών περιστατικών. Είναι έτσι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι αυτό που καταγράφεται και αυτό που δεν καταγράφεται. Πότε καταγράφεται και πότε δεν καταγράφεται. Καλά, και η στατιστική σηκώνει κουβέντα πολλές φορές. Ακούστε, σήμερα ζούμε σε μια εποχή της συγκρότησης βάσης δεδομένων.
προσωπικών δεδομένων, σωστά, οτιδήποτε δεδομένων, αλγορίθμων, εν πάση περιπτώσει. Με αυτή την έννοια και εδώ, όλα τα προγράμματα αφορούν τέτοιου τύπου καταγραφές. Καταγραφές της στόχιας, καταγραφές της ψυχικής νόσου, καταγραφές του ενός, καταγραφές του άλλου. Και στο τέλος, πάντα θα υπάρχει ένα ιδιωτικό χέρι το οποίο θα έρθει, ας πούμε, να πάρει την τζίπα πάνω από το γιαούρτι, δηλαδή αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον οικονομικό ή άλλο. Για μένα, ας πούμε, οφείλουμε και είναι απολύτως επίγον να ξανασυσταθεί μια μορφή του συστήματος υγείας. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι η παλαιότερη, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι που μπορεί η κοινωνία να διαλεχθεί και να βρει μια λύση. Θα πρέπει το κομμάτι της ψυχικής νόσου να επανέλθει, ας πούμε, σε ένα επίκεντρο, διότι όλα αυτά που συζητάμε, τα φαινόμενα βίας, δεν είναι μόνο η βία που εκδηλώνεται, είναι η δυνητική βία που τη νιώθουμε να είναι διαρκώς παρούσα. Επομένως, αν μιλάμε εδώ για πρόληψη, σημαίνει ότι προσπαθούμε ακριβώς να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις, διαμορφώνοντας πλαίσια ή κάνοντας άλλα πράγματα μη ψυχιατρικά, για να μην έχουμε ψυχιατρικά περιστατικά. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν ότι έχουμε μια κοινωνία που ξέρει να συνεργάζεται, ξέρει να εκτιμά την επιστημονική γνώση και όχι να τη χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, και κυρίως να μην νομίζει ότι έχει αποθήκες ψυχών. Είτε αυτές είναι τα παλιά ψυχιατρία, είτε είναι τα σημερινά νοσοκομεία των ράντζων, είτε είναι τα κρατητήρια, είτε είναι οι φυλακές, είτε τα στρατόπεδα προσφύγων. Δηλαδή, είμαστε, ας πούμε, ξαφνικά σε μια κοινωνία όπου όλο αυτό το βιοπολιτικό, ας πούμε, επίπεδο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, που ο στόχος του δεν είναι οι άνθρωποι που φυλακίζονται, που ψυχιατρικοποιούνται κτλ. Είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Εμείς πρέπει να υποταχθούμε στις επιταγές αυτού του συστήματος. Εμείς είμαστε ο στόχος. Επομένως, δηλαδή, θα έλεγα ότι εδώ έχουμε μια αντιστροφή, ενώ συζητούμε τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται τη βία. Σε τελευταία ανάλυση, γι' αυτό είπα πριν ότι το φίδι θα κόβει την ουρά του, η βία αυτή έρχεται σε εμάς. Και είναι δυστυχώς μια πολιτική βία. Με την έννοια της βιοπολιτικής βίας, δεν λέω ούτε της κρατικής ούτε της κομματικής, με τη στενή αιωνία του όρου. Μ' άρεσε αυτή η προσέγγιση. Κύριε Πασπαράκη, αυτή η ποσοτικοποίηση καταγραφών από τις διάφορες ελεγκτικές αρχές, είτε αστυνομία, είτε δικαστικές, είπα και για τα πιλωτικά προγράμματα, με έναν τρόπο σε ένα σύστημα υγείας, δημόσιας υγείας, που δεν είναι στα καλύτερά του. Εγώ κάνω την παρατήρηση δημοσιογραφικά. Εσείς το ζείτε από μέσα, αλλά δεν είναι στα καλύτερά του. Μήπως τελικά λύνει άλλα ζητήματα, τι θέλω να πω. Βολεύει και τους γιατρούς, αφού δεν έχουν χώρους και δυνατότητες. Ας τους μες στη φυλακή, ας τους μες στο κρατητήριο, ας γίνεται αυτή η καταγραφή και εντάξει, να προχωράμε. Ναι, θα σας απαντήσω. Αυτό το οποίο βιώνουμε οι γιατροί, και είμαι σίγουρος για όλους τους γιατρούς που υπηρετούν το λειτουργήμα, είναι ότι προσπαθούν να επιτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόλο τους. Το ίδιο κάνουν και οι δικαστές, το ίδιο κάνουν και οι αστυνομικοί. Το θέμα είναι ότι πράγματι, ως απόρρια όλων των πιέσεων των οποίων έχουμε δεχθεί σε επίπεδο ψυχολογικό, σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο μετά την πανδημία, ναι, όλα τα συστήματα είναι υποκρίση. Ποια είναι η καλύτερη λύση? Μια καλή οργάνωση, που δεν είναι δύσκολο να συμβεί, εύκολο είναι. Και του συστήματος υγείας, μια σωστή οργάνωση συντονισμού μεταξύ των συστημάτων του δικαστικού, του συστήματος υγείας, και θα σας πω προς υπεράσπιση της σκέψης μου κάτι απλό και σχετικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε κάποιες πολιτείες, θα πρέπει το σύστημα υγείας, η αστυνομία και το δικαστικό σύστημα να μπορέσουν μαζί
να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της οπλοκατοχής και της χρήσης όπλου, όπου δεν ξέρουμε εάν αυτός που φέρει το όπλο είναι σε θέση ή όχι. Έχουν δομήσει λοιπόν ένα πολύ ωραίο σύστημα καταγραφής, τόσο σε επίπεδο ιατρικής πράξης, ώστε ο γιατρός να ξέρει αυτόν που εξετάζει ποιος είναι, αν πάσχει, αν δεν πάσχει, και τον καταγράφει, και ταυτόχρονα ο γιατρός πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο από την αστυνομία και από το δικαστικό σύστημα εάν ο άνθρωπος που εξετάζει έχει ποινικό μητρό, εάν άσκησε ενδοοικογενειακή βία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παραβατικότητας. Αυτά αποτελούν λοιπόν κριτήρια εκείνη τη στιγμή από άλλες βάσεις δεδομένων αυτών των συστημάτων που αποτελούν μία ροή πληροφόρησης για το γιατρό ώστε να λάβει μία απόφαση. Αν είναι δυνάμενος ή πρέπει να το απαγορευτεί. Ακριβώς. Σε κάποιες όμως πολιτείες πρέπει να σε κάποιες. Πω. Γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και 13 χρονών και λες θέλω ούζι, θέλω καλάζνικοφ, θέλω... Παίρνω την καλή πλευρά. Φεύγουν με το... Σωστά. Με το καρότσι γεμάτο. Με αυτό τι θέλω να πω. Φανταστείτε να υπήρχε σε συντονισμό και σε ενεργοποίηση ένα τέτοιο σύστημα ανάμεσα στο ΕΣΥ, ναι, στον ιδιωτικό τομέα, ναι, και στο δικαστικό σύστημα και στην αστυνομία, ώστε η πληροφορία να ρέει σε πραγματικό χρόνο σε όλες αυτές τις κοινότητες που πρέπει να παράξουν έργο για την κοινωνία. Πείτε μου απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ σας άφησα να πείτε το συλλογισμό σας. Αλλά μιας και το θίξατε. Αυτή τη στιγμή οι άδειες οπλοφορίας στη χώρα. Γιατί στην ενδοοικογενειακή βία πολλοί χρησιμοποιούν όπλο. Σαφέστε. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλώ. Είναι ένα θολοτοπίο στην Ελλάδα. Δηλαδή στην ουσία είναι μια τυπική, να το πω, στεγνή διαδικασία και πάρα πολλοί δεν θα έπρεπε καν να την έχουν αυτή την άδεια. Και πολύ επικίνδυνη, κατά τη γνώμη. Και πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα μητρό καταγραφής εξεταζομένων. Δεν υπάρχει πληροφόρηση στο γιατρό εάν ο εξεταζόμενος έχει ποινικό μητρό, και το λέω πάλι με σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς, τι θέλω να πω, ότι είναι ευάλωτος σε ενδεχόμενη εκτροπή της συμπεριφοράς, άρα είναι ευάλωτος στην παρορμητικότητα. Συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω αλλιώς. Ναι. Εγώ έχω ένα όπλο και δεν ξέρω πόσο, ανά δύο χρόνια γίνεται η ανανέωση, ανά ένα, δεν το γνωρίζω. Εξαρτάται. Αυτό. Εξαρτάται. Μάλιστα. Εμπάστε, έχω ένα όπλο. Τραυματίζω βαριά, δεν σκοτώνω τον κύριο Νικολακάκη. Έτσι, εκτείω μια αλφα ποινή, βγαίνω έξω, έρχομαι, βρίσκω εσάς ως ιδιώτη ψυχίατρο, με εξετάζετε, δεν έχετε υπόψη σας το ποινικό μου μητρό, μου κάνετε μια ψυχιατρική γνωμάτευση, πάω και με ανανεώνουν την άδεια οπλοφορίας. Αυτό μου λέτε. Αυτό βέβαια η αστυνομία από την πλευρά της, ναι, έχει τα δεδομένα και το ιστορικό, το ποινικό. Καλά, ήμουν σε νόμιμη άμυνα, θα πω εγώ. Ναι. Παράδειγμα, έτσι. Εγώ θα πω αυτό για, ναι, το, ναι, ναι, οποίο είναι ο ιατρικός κόσμος. Δεν έχει την πληροφόρηση. Δεν έχει την πληροφόρηση. Και επίσης δεν μπορεί ο ένας γιατρός να πληροφορήσει τον άλλον. Μάλιστα. Και το λέω, με συγχωρείτε. Όχι, καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί στην Κρήτη ειδικά έχουμε τα συστήματα πληροφορικής, άρτια συστήματα πληροφορικής, όπως είναι στο δημόσιο σύστημα είναι το Πανάκια, που αποτελεί προϊόν προσπάθειας ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Φανταστείτε όπου τι συμβαίνει. Αν εγώ είμαι στην Α κλινική, νοσηλευόμενος ή ο γιατρός που δίνει την οδηγία, αυτό καταγράφεται, κλειδώνει και η ροή της πληροφορίας πηγαίνει σε όλες τις κλινικές και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Φανταστείτε το αυτό να εφαρμοστεί ως σύστημα όπου η πληροφορία θα ρέει από τον ένα γιατρό στον άλλο, από τον γιατρό στο δικαστή, στον εισαγγελέα, από
την αστυνομία στο γιατρό, οπότε αυτό θα ήταν πράγματι μία οργάνωση σωστή, που αν το θέλετε, η εμπειρία της πανδημίας, ναι, με την καταγραφή των κρουσμάτων, με τη βάση δεδομένων, με το τηλέφωνο που μπορούσε να καλέσει ο γιατρός ή ο ασθενής και να... Θα ήταν παιχνιδάκι. Ναι, αλλά μετά θα είχαν αυτό που είπε ο κύριος Νικολακάκης, την τσίπα, το οικονομικό αντικείμενο για κάποιους. Αυτό είναι εδώ το ζήτημα, αν θέλεις να λειτουργήσεις. Κύριε Νικολακάκη, η ενδοοικογενειακή βία, πέρα από όλα αυτά όμως, υπάρχει και υπάρχει διαχρονικά. Και είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβατικών συμπεριφορών. Ο δράστης, κοινωνικά ρωτώ, ποια είναι η στόχευση, να έχει τον έλεγχο, την εξουσία? Ναι, να είναι ο εγγυητής ενός κανόνα, όπως τον θέτει. Κοιτάξτε, τα ενδοοικογενειακή βία, πολλά από τα φαινόμενα που θεωρούμε σήμερα ενδοοικογενειακή βία, δεν θεωρούνται πριν 10 ή πριν 20 ή πριν από 50 χρόνια. Δηλαδή, και οι εκπαιδευτικοί τραβούσαν το αυτοί, έδερναν, ας πούμε, τους μαθητές τους και θεωρεί το νόμιμο, και οι γονείς στα παιδιά και οι άνδρες στη γυναίκα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε εδώ μια μετατόπιση, ας πούμε, μια εξέλιξη της κοινωνίας, όπου ορίζει πια σαν φαινόμενα βίας αυτό που πριν από 50 χρόνια δεν το έβλεπε έτσι ή δεν το αξιολογούσε έτσι. Η δύναμη της αδράνειας μέσα σε μια κοινωνία έχει πάντα την τάση να δικαιολογεί αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να επικαλείται μια παράδοση της πατριαρχικής οικογένειας, των ιεραρχιών, του σεβασμού, ας πούμε, κτλ. Και αυτό να αιτιολογεί το σήμερα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Θέλω να πω επομένως ότι όταν λέμε ενδοοικογενειακή βία, εννοούμε κάτι το οποίο θα πρέπει να το επανορίσουμε με τα σημερινά δεδομένα. Σωστά, γιατί έχουμε λεκτική, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, γλωσσική, βεβαίως. Και γυναίκας προς άνδρα. Και γυναίκας προς άνδρα και άνδρα προς γυναίκας. Και αν είναι να πάμε σε κάτι το οποίο θα το ονομάζαμε μη μου άπτου, δηλαδή δεν τολμώ να στραβοκοιτάξω κάποιον και λέει «Α, είναι ενδοοικογενειακή βία». Θέλω να πω επομένως ότι αυτές είναι λεπτές έννοιες, συχνά δεν μπορούμε να διακρίνουμε το όριο. Εν πάση περιπτώσει, όταν λέμε όμως ενδοοικογενειακή βία, εννοούμε μια βία, μια δράση. Το σκληρό μοτίβο τουλάχιστον, ναι. Η οποία παράγει κάποια νοσηρά αποτελέσματα. Νοσηρά αποτελέσματα τα οποία έχουν επιπτώσεις στο σώμα, στην ψυχή, στο συναίσθημα κτλ. Των ανθρώπων. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια κανείς δεν διαμαρτύρονταν για τη συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα. Σήμερα οι ποινές, αν κακοποιήσεις ζώο, είναι περισσότερες, μεγαλύτεροι από το μάτι ή το τέμπι ή τα άνθρωπο. Τέμπι. Μάλιστα. Έχουμε βέβαια την τάση και σαν κοινωνία εμείς, σαν κοινωνία, ας πούμε, μιας, δεν θα το έλεγα υπανάπτυξης, αλλά έτσι μιας κοινωνίας η οποία ποτέ δεν μπόρεσε, ας πούμε, πραγματικά να συγκροτήσει τα επίπεδα των ταυτοτήτων της, ας πούμε, με ένα έτσι πολύ πιο ευδιάκριτο και λιγότερο αντιφατικό τρόπο, βλέπουμε ότι πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή ξαφνικά γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως σε κάτι και περισσότερο ανεκτικοί σε κάτι άλλο. Είναι, λέει, σαν να μας λείπει εδώ μια συγκρότηση η οποία να επιτρέπει αυτή την επικοινωνία δικαίου, επιστήμης, τιμωρίας. Μέσα στην επιστήμη βάζω και την ιατρική, αλλά και την κοινωνιολογία και, εν πάση περιπτώσει, την πολιτική επιστήμη. Και, βέβαια, το δίκαιο, το οποίο είναι κάτι που εξελίσσεται, αλλάζει. Αλλά κάθε ένα από αυτά τα πράγματα έχει και ένα εκτελεστικό κομμάτι. Δηλαδή, όπως ο γιατρός έχει την εξουσία να αποφασίζει ακόμα και για τον εγκλισμό του ασθενούς, ο πολιτικός έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει ή να στέλνει σε ένα κατασταλτικό μέτρο κάποια πράγματα, ή ο δικαστής. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, την κοινωνία πολύ συχνά να θέτει ένα αίτημα όχι του δικαίου, αλλά της δικαιοσύνης. Λέει, ξαφνικά να έχουμε, ας πούμε, σαν εθέρα μέσα στην κοινωνία, να κινείται μια έννοια πολύ ρευστή που την ονομάζουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, σαν όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν ότι είναι αδικημένοι.
είτε είναι θύτες, είτε είναι θύματα, είτε είναι παρατηρητές. Και αυτό ίσως είναι τραγικό, γιατί δείχνει, ας πούμε, και τη ρευστότητα μέσα ή την εξαέρωση, λέω πολλές φορές εγώ, μέσα στην οποία βρίσκεται η δική μας κοινωνία σήμερα. Δηλαδή δεν παράγει, δεν διανοείται, δεν κάνει, δεν δηλαδή... Δεν σκέφτεται. Δεν σκέφτεται. Κύριε Πασπαράκη, παρόλα αυτά η ενδοοικογενειακή βία έχει κάποια στερεοτυπικά. Και μάλιστα έχει και μια ιδιομορφία. Ο ασκών την ενδοοικογενειακή βία στο δημόσιο χώρο μπορεί να εμφανίζεται με πλήρη, με εισαγωγικά, κανονικότατα. Κανονικότατα. Δηλαδή είναι αυτό, μα ρε παιδί μου, αυτός ή αυτή δεν μπορούσε να το βάλει το μυαλό μου. Έτσι. Και όταν κλείνει η πόρτα, να γίνεται το έλα να δεις. Mm-hmm. Να γίνεται βάρβαρος, κακοποιητικός, να σκοτώνει, να τραυματίζει βαριά, να σηκώνει το χέρι στα παιδιά, η επόμενη. Είναι ένα ειδικό μοτίβο η ενδοοικογενειακή βία και επαναλαμβανόμενο βέβαια μοτίβο, έτσι, ως μοτίβο. Μου θυμίζει ο όρος έτσι όπως το θέτεται, σαν να έχω ένα σύστημα εξισώσεων με περιορισμό στον παρονομαστή. Δηλαδή, είναι μία έκφραση βίας εντός των τυχών. Τώρα, ο ασκών βία μπορεί να την ασκεί είτε με τρόπο ενεργό μες στο σπίτι του, είτε με τρόπο συμβολικό εκτός της οικίας του. Πάντως, βίαιος θα είναι. Βίαιος θα είναι. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχουν προσωπικότητες, θα το θέσω έτσι, που να είναι ικανές να μην δείξουν προς τα έξω εκείνη την δυναμική εντός εισαγωγικών που έχουν και μέσα στο σπίτι να την ασκούν. Θα σας πω κάτι στο πώς προσπαθούσε με έναν τρόπο να ερμηνεύσει τη σαδιστική φαντασίωση ο Φρόιντ, όταν είχε αντιληφθεί αυτό που θα ερχόταν, το οποίο ουσιαστικά είχε μεταφραστεί στην κοινωνία της Γερμανίας μετά από μνημόνιο, στο φαινόμενο του ναζισμού. Έλεγε λοιπόν ότι ο Γερμανός, ο καθώς πρέπει, ο αστός με το κουστούμι του, ο οποίος όμως βιώνει τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, θα πάει στην κάλπη και στο φαντασιακό του θα θέλει να εξοντώσει, να ασκήσει βία δηλαδή, σε ένα νοητικό πλαίσιο, σε ένα νοητικό επίπεδο, έναντι εκείνων που θεωρούσε υπαίτιους για την κατάντια του. Το κουστούμι του το φορούσε, ήταν καθώς πρέπει. Όμως επέλεγε τότε ο αστός Γερμανός το να φέρει στην εξουσία νόμιμα μία πολιτική έκφραση όπου ασκούσε βία. Άρα έμεσα και ο ίδιος, ενώ κατά τα φαινόμενα δεν ασκούσε βία κοινωνικά, ήταν ένας από αυτούς που δρούσε ως μικρή συνιστόσα ενός γενικότερου φαινομένου. Αυτά για το θήτη. Θέλω να πείτε, αντιστοίχως και το θύμα, ναι, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων, μέχρι να φτάσουμε σε μια ακραία μορφή εκδήλωσης σε βάρος του βίας, και πάλι δεν είναι σίγουρο, είναι άλλη η συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι που είναι θύμα, απ' έξω μπορεί να είναι σιωπή. Τι είναι εδώ τώρα, είναι ο φόβος? Θα σας απαντήσω. Ή μπορεί να γίνεται θήτης με τη σειρά του καπαλού. Ναι, ή μπορεί να γίνεται θήτης με τη σειρά του καπαλού. Σαφές. Πολύ σωστό και αυτό. Θα σας πω, εδώ δεν υπάρχει, τουλάχιστον ως προς το ιατρικό σκέλος, όσο και αν αυτό ευνηδιάζει, καταγραφή ή κλινική εμπειρία των θυμάτων. Η εικόνα που έχουμε εμείς ως κλινικοί γιατροί, κατά κύριο λόγο, εξαιτίας του ρόλου μας,
που θα πρέπει ιατρικά να δράσουμε ή στο περιθώριο ή στο ρόλο που έχουμε στα πλαίσια του νόμου να διαχειριστούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, άρα και τη βία, ερχόμαστε κατά κύριο λόγο με αυτόν που είναι ο θήτης, σε επαφή. Άρα, το να μιλήσεις με ένα γενικό συμπέρασμα είναι ρίσκο, και εγώ αυτό το ρίσκο δεν το αναλαμβάνω. Εγώ για όσα μιλάω, θέλω να έχω αφενός την κλινική εμπειρία, αφετέρου τα στατιστικά. Ο φόβος παίζει ένα ρόλο κατά τη γνώμη σας. Σαφέστατα. Και ο κοινωνικός περίγυρος, να το πω απλά, τι θα πούνε. Σαφέστατα. Αν πω ότι αυτό συμβαίνει κλείνοντας την πόρτα, παίζουν ρόλο. Πολλά παίζουν ρόλο και θα το πω εκτός του ιατρικού μου ρόλου. Μπορώ να σκεφτώ ισορροπίες μεταξύ σχέσεων, μπορώ να σκεφτώ την ανάγκη οικονομικής επιβίωσης. Σωστό. Την ανάγκη κοινωνικής επιβίωσης. Όλα αυτά σίγουρα που είναι μια άλλη μορφή βίας. Και βούτυρο στο ψωμί του εκάστοτε θήτη. Ακριβώς, δηλαδή θέλω... το θύμα αντιμετωπίζει μετά παράπλευρες μορφές βίας. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Όταν θα επιστρέψουμε, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το ειδικό ιατρείο μελέτης και έρευνας εξειδικευμένης θεραπείας των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Θα μιλήσουμε δηλαδή στον κόσμο με παραδείγματα επί του πεδίου, το οποίο φέρει και τον τίτλο Μαριέτα Γιαννάκου. Θέλω να μας μιλήσετε λιγάκι και για το χαρακτήρα και το σκοπό και θέλω σιγά σιγά να δούμε μέσα από τα πρώτα στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια ολοκληρωμένη μελέτη, πρέπει να πω, στο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο που φέτος γίνεται στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Και είναι μια πρωτοποριακή μελέτη, έχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παραμέτρους και για τα ψυχότροπα και για το αλκοόλ, δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Κύριε Πασπαράκη, από εσάς, μιλήστε μου λίγο για αυτό το ειδικό ιατρείο μελέτης έρευνας και εξειδικευμένης θεραπείας των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Καταρχάς, γιατί φέρει το όνομα της αείμνηστης Μαριέτας Γιαννάκου? Θα σας πω. Είναι στον Άγιο Νικόλαο αυτό, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα εκ των ειδικών ιατρείων που έχουμε θεσπίσει, που έχουμε θεσμοθετήσει, σε συνεργασία το Τμήμα Ψυχιατρικής με το Εργαστήριο Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς θεσμικά πλέον είναι στην Ελλάδα εφικτή η ταυτόχρονη διεξαγωγή κλινικής πράξης και ιατρικής έρευνας. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και προοδευτικό για τη χώρα μας. Όπου σκοπός μας είναι να μελετήσουμε, να κατανοήσουμε τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφοντας αναλυτικά όλες εκείνες τις μεταβλητές που μπορούν να το χαρακτηρίσουν και φυσικά να προσφέρουμε αυτό που είναι η ιατρική θεραπεία. Έχουμε δώσει το όνομα Μαριέτα Γιαννάκου διότι η Μαριέτα Γιαννάκου ήταν μια σπουδαία ιατρός ψυχίατρος. Σωστά. Στην ειδικότητα, όπου ουσιαστικά με όλη της την πορεία, τόσο την επιστημονική, την ιατρική, αλλά και την κοινοβουλευτική, τίμησε το πρότυπο της σύγχρονης γυναίκας. Μάλιστα. Ήταν και υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας. Βεβαίως, βεβαίως. Και είχαμε συνεργαστεί στο Δήμο Αργυρούπολης στο πρόγραμμα κατά της φτώχειας. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια προνοιακή αντίληψη των πραγμάτων. Δεν το εκτίμησε δυστυχώς ούτε το κόμμα της, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά στην Ελλάδα συμβαίνουν παντού. Θέλω να μου πείτε, τι πραγματεύεται το εργαστήριο όταν λέτε κλινικά? Οι παρατηρήσεις γίνονται από ποιον, σε ποιον? Είμαστε μια ομάδα ιατρών, ναι, όπου εξετάζουμε όλες εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες έρχονται στο νοσοκομείο ή όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου καλούμαστε στα πλαίσια της άσκησης της δικανικής ουσιαστικά ψυχιατρικής ή επί το έργο, να μπορέσουμε να
έχουμε μία εικόνα βάση συγκεκριμένων μεταβλητών, των όσων ασκούν βία ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί αν πάσχουν, από τι πάσχουν, ποιοι είναι οι παράγοντες ρίσκου που πυροδοτούν την συμπεριφορά τους, σαφέστατα να μπορέσουμε να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία και φυσικά στο θήτη και στο θύμα που έχει τις συνέπειες από την άσκηση βίας. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, ένας στόχος μας ιατρικός, όπου πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ακριβώς στο να αποκωδικοποιήσουμε επακριβώς όπως έχει το φαινόμενο, έτσι όπως η ιατρική πάντα κάνει, και να δώσουμε τις κατάλληλες προτάσεις λύσεων. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφεται και έγκλειστους στα σοφρονιστικά ιδρύματα καταδικαστέντες εντός, σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μάλιστα. Εντός και εκτός Κρήτης. Εντός και εκτός Κρήτης. Διότι εν παραλλήλω με το συγκεκριμένο ειδικό ιατρείο έχουμε θεσπίσει και ιατρείο δικανικής ψυχιατρικής. Αυτά τα δύο συνδυάζονται στις περιπτώσεις που αναφέρετε, καθώς εάν πρόκειται για έναν έγκλειστο ή για έναν που πρόκειται να κριθεί, εάν θα πρέπει να εγκλειστεί ή εάν θα πρέπει να κριθεί η πορεία του στο εφετείο, αναλαμβάνουμε την πραγματογνωμοσύνη όπως αυτή ορίζεται από τις διαδικασίες και τον νόμο. Θα σας ρωτήσω και για θέμα επικαιρότητας στη συνέχεια κάτι, διότι η περίπτωση της Κυριακής Γρίβα που έγινε εμβληματικό πλέον θέμα, ναι, και για να κατατάξεις και στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας ξεσκονίσαν το πειθαρχικό τους σύστημα το εσωτερικό, πέρα από το ξύλωμα κατόπιν εορτής, έχει μία απόλυξη που αφορά το χώρο των πραγματογνωμόνων των ψυχιατρικών. Οι δικηγόροι κάτι κατήγγειλαν, θέλω να το δω μετά, όμως πείτε μου κάτι. Εδώ έχετε φέρει κάποια δείγματα, μάλιστα, από κάποια πρώτα συμπεράσματα εν όψη και της μελέτης που θα παρουσιάσετε στο ψυχιατρικό, το Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Βλέπω εδώ την κάρτα μείζωνα ψυχοπαθολογία στο δείγμα ατόμων υπομελέτη έκφραση οικογενειακής βίας και την προβάλλουμε κιόλας. Δείγμα ατόμων υπομελέτη με μπλε άτομα άνευ μείζωνος ψυχοπαθολογίας και με πορτοκαλί ασθενής με μείζωνα ψυχοπαθολογία. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, ναι, και το οποίο ουσιαστικά συνάδει απόλυτα με τα συμπεράσματα που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών σε άλλα κράτη και θα σας πω στη συνέχεια, είναι ότι σε μας φαίνεται ότι στις περιπτώσεις που έχουμε μελετήσει το 68,42% των ατόμων που άσκησαν βία πάσχουν από μείζωνα ψυχοπαθολογία. Ενώ το 31,58% δεν έχουν προηγούμενο ατομικό αναμνηστικό κάποιας ψυχιατρικής πάθησης ή κατά την εξέταση κρίθηκαν ότι δεν χαρακτηρίζονται από ένα τέτοιο νόσημα. Να γιατί έχει αξία. Μισό λεπτό. Mm-hmm. Αν χοντρικά το λέω, οι 7 στους 10 έχουν θέμα. Μάλιστα. Αλλά και οι 3 στους 10 δεν έχουν θέμα. Mm-hmm. Μία γνωμάτευση θα πει, αν εγώ είμαι στους 3 από τους 10, ακούστε κύριε, δεν έχετε θέμα τέτοιο. Οπότε αυτό πρέπει να το δούμε με όλες τις μεταβλητές. Εννοείται. Μαζί. Εγώ το λέω χοντρικά. Οφείλω να το πω χοντρικά, ναι, όμως και στο επίπεδο του καταλογισμού. Θέλω να δούμε μερικές κάρτες ακόμη. Περιπτώσεις και να μας εξηγείτε. Υπομελέτη ατόμων με μείζωνα ψυχοπαθολογία οι οποίοι εξέφρασαν ενδοοικογενειακή βία. Μιλάμε για τα βαριά περιστατικά. Για τα όσο βαριά. Πιο γρήγορα μπορείτε, σωστά, να μας τα λέτε. Ουσιαστικά, εάν θέσουμε μία υποομάδα 19 περιπτώσεων, οι 13. Στους 13 διεπιστώθη μείζωνα ψυχοπαθολογία. Και εδώ φαίνεται στο γράφημα ότι ουσιαστικά οι 8 από τους 13 ανήκαν στο φάσμα της διπολικής διαταραχής και αναφέρω φάσμα, υιοθετώντας το από τον όρο της φυσικής επιστήμης, διότι εδώ
εμπεριέχεται κατά την παράδοση της γερμανικής σχολής του 30 και του 40 ένα συνεχές ανάμεσα στη διαταραχή προσωπικότητας και σε αυτήν καθεαυτή τη διπολική διαταραχή. Οπότε 8 στους 13 έπασχαν από αυτό το νόσημα. Οι 3 ουσιαστικά έπασχαν από σχιζοφρένεια ή κάποια μορφή αυτής. Ναι, ναι. Ένας από οριακή νοημοσύνη και ένας από αυτισμό. Άρα μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ούτε χρήζουν ανάλυσης διαφορετικής από αυτήν που είναι ιατρική. Μάλιστα. Πάμε στο ατομικό αναμνηστικό ακούσιο νοσηλιών στο δείγμα των ασθενών. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η κάρτα, γιατί μας δίνει και μια κοινωνική παράμετρο εδώ. Για ελάτε. Εδώ αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι 38,46% των περιπτώσεων είχαν ατομικό αναμνηστικό ακούσιο νοσηλιών. Αυτός είναι ένας δείκτης σημαντικός που έρχεται να ενισχύσει αυτό το οποίο ήταν το προηγούμενο στοιχείο που παρουσιάσαμε. Δηλαδή, όταν έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτή την ευαισθησία στην υγεία τους, που καλείται η ιατρική και η πολιτεία στο σύνολό της, να προστατεύσει και να προστατεύσει και την έκφραση βίας που δυνητικά είναι πιθανό να παράξουν, για εμάς είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν έχουν νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και δει ακουσίως. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Άρα με εισαγγελική εντολή. Με εισαγγελική εντολή. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι κάποιος από το περιβάλλον το οικογενειακό ή κάποιοι πήγαν στον εισαγγελέα και είπαν κατά το παρελθόν. Μάλιστα. Έχει θέμα ψυχιατρικό. Που μπορεί να γίνει πολλές φορές. Μάλιστα. Οπότε για εμάς κατευθείαν είναι ένας δείχτης ως προς τη σοβαρότητα της ευαισθησίας της υγείας. Θα το θέσω έτσι. Μισό λεπτό. Κύριε Νικολακάκη, εγώ το διαβάζω τώρα ανάποδα από τον γιατρό. Εάν μόλις το 38,46 έχει μπει στη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας και το 61,54 όσων άσκησαν ενδοοικογενειακή βία δεν έχει μπει σε αυτό, εδώ είναι μία απάντηση του τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή κινητές, να το πω έτσι άκομψα, βόμβες μες στα σπίτια. Ναι, ή φαίνεται μια αντίφαση με την προπροηγούμενη διαφάνεια, που δεν είναι όμως. Γιατί ουσιαστικά εδώ είναι αυτές που είναι καταγεγραμμένες ως τέτοιες. Λέει κάτι για τις δομές μας όμως, ως κράτος, ως σύστημα, εδώ αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι όμως μια άλλη συζήτηση, δηλαδή πώς αξιολογούμε τις δομές. Σαφώς λέει, βέβαια. Λέει για την ανεπάρκειά τους καταρχήν. Πάμε στην επόμενη κάρτα, αξιολόγηση του ποσοστού αναπηρίας των ασθενών από η Υγειονομική Επιτροπή και ΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι 3 από τους 13 ασθενείς, οι οποίοι τελικά άσκησαν βία, είχαν ήδη κριθεί πριν από την βία, καταγγελία άσκησης βίας, από Επιτροπή μεικτών ειδικοτήτων ιατρών με προεξάρχοντα το ρόλο του ψυχιάτρου ότι έχουν 67% αναπηρία, ένα ποσοστό που αφενός αναγνωρίζει την ευαισθησία της υγείας του ατόμου και το βαθμό αυτής, αλλά ελάμβανα επίδομα αναπηρίας. Μάλιστα. Το αμέσως επόμενο έχει ενδιαφέρον, διότι 4 εξετάστηκαν μετά από την καταγγελία και μετά όλες τις διαδικασίες που ορίζει η πολιτεία μας, αυτές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Τι διαπιστώθη? Οι άνθρωποι αυτοί, ο ένας εξ αυτών είχε 58%, ο δεύτερος 67%, ο τρίτος 80% και ο τέταρτος 84%. Οι υπόλοιποι 6 δεν έχουν κριθεί. Δεν έχει γίνει αίτηση για να κριθούν. Εάν κριθούν, λοιπόν, εάν αυτό γίνει, τότε θα είχαμε το 13 στους 13, οπότε θα είχαμε το σύνολο της εικόνας. Αυτός για μένα είναι ένας επιπλέον δείχτης, διότι όταν η πολιτεία, το κράτος επίσημα,
μέσα από τους γιατρούς, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν και είδατε πριν είπα είναι μεικτή επιτροπή. Mm. Άρα δημιουργείται μία εντύπωση κοινή σε γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που τελικά όλοι μαζί καταλήγουν στο ότι υπάρχει ένας τέτοιος βαθμός αναπηρίας. Άρα, εγώ ως γιατρός αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχω να κάνω με μια πολύ ευάλωτη ομάδα του υποπληθυσμού, η οποία όπως ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο από το 1992 ο νόμος Σούρλα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους νόμους στην Ευρώπη. Είναι η απόρρια ενός μακρόχρονου διαλόγου. Και στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Φανταστείτε, ίσχυε το 1973 το αμέσως προηγούμενο. Το διάταγμα της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ίσχυε ως το 1992. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, η ψυχιατρική κοινότητα, ο νομικός κόσμος, η κοινωνία, η πολιτική ήταν σε μία διαδικασία διαρκούς διαλόγου για να κατανοήσουν τι έπρεπε να κάνουν, καθότι το 1978, το 1978, ο πρώτος νόμος που ήταν ουσιαστικά η απαρχή των μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη ήταν ο νόμος Μπαζάλια στην Ιταλία, όπου έκλεισε τα ψυχιατρία και έπρεπε το οργανωμένο κράτος να βρει στη συνέχεια από τον απόλυτο εγκλεισμό και ξεχνώ τους ψυχιατρικά πάσχοντες σε δομές που τους έχω δέσει με αλυσίδες και τους αποκλείω, πρέπει να είναι πολίτες ενός δημοκρατικού κράτους με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και ταυτόχρονα να μπορούν να κινούνται μέσα στην κοινωνία απολύτως όπως έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε άλλος. Το 1992 λοιπόν ήρθε να ψηφιστεί ένας απόλυτα άρτια νόμος. Τι λέει λοιπόν αυτός ο νόμος? Λέει ότι όταν κάποιος πάσχει από ψυχιατρικό νόσημα δεν έχει επίγνωση του νοσηρού. Αυτός ο άνθρωπος δεν λαμβάνει την αγωγή του και είτε έχει ασκήσει βία, είτε αναγνωρίζουμε εκείνα τα σημάδια που μπορούν δυνητικά να τον οδηγήσουν, δίνει το δικαίωμα στη σύζυγο, στη μητέρα, στον πατέρα να καταθέσουν αίτημα στην εισαγγελία για να μπορέσει να λάβει την κατάλληλη θεραπεία. Άρα ο νομοθέτης έχει ήδη μεριμνήσει με την απόλυτη αρτιότητα ώστε ο πολίτης που έχει την ευαισθησία και μάλιστα αυτό ήταν το σημείο κλειδί, η βία. Αυτό δηλαδή που είχε προβληματίσει ότι πώς θα κάνουμε, πώς θα διαχωρίσουμε εάν ένας ασθενής μπορεί να πάει στο νοσοκομείο να πάσχει από το ίδιο νόσημα αλλά να μην νοσηλευτεί από εκείνον που πρέπει να νοσηλευτεί, ήταν η έκφραση βίας. Και μάλιστα έλεγε ο νομοθέτης πρέπει να πάει η σύζυγος. Άρα δεν ήταν μία αναφορά ότι ο σύζυγός μου μου έχει ασκήσει βία γιατί πάσχει. Το ερώτημα το κρίσιμο εδώ είναι όμως πώς διαπιστώνεις ως συγγενής ή εντός του περιβάλλοντος ότι κάποιος έχει θέμα. Διότι αν δεν έχει ποτέ εξεταστεί πρόσβαση, πάμε τώρα στο μείζον ζήτημα, καληνύχτα. Ναι. Πρώτα θα υποστώ τις συνέπειες και καλά να τη βγάλω γιατί μπορεί να είμαι και νεκρός ή νεκρή. Σαφέστε. Και μετά θα πούμε ότι ήταν ψυχιατρικά πρόβλημα. Ναι. Άρα εδώ είναι αυτό που είπατε στην αρχή και που είπε και ο κ. Νικολακάκης, πώς ολιστικά το βλέπουμε δομημένο το σύστημα σε μια περίοδο που τα πάντα καταραίουν, επανέρχομαι. Συμφωνώ.
Και εδώ ίσως βάζετε ή δίνετε την αφορμή και σε συνάρτηση με τους υγιείς που τελικά ασκούν βία, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και στη συζήτησή μας αυτή που είναι μία άλλη σημαντική παράμετρος και καταγράφεται, και είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ και κοκαίνης, όπου φαίνεται και στα επιστημονικά άρθρα που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα, αυτό που ανέφερα και προηγουμένως στη συζήτησή μας, υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο από το Αριστοτέλειο και το Καποδιστριακό, όπου οι συνάδελφοι, οι ιατροί, αναδεικνύουν τι, ότι την περίοδο της πανδημίας, ας πάρουμε την υποομάδα των υγιών, ήταν τέτοια η έξαρση κατανάλωσης αλκοόλ εντός των σπιτιών, ουσιών, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που αυτό ως ψυχολογική πίεση δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ανεχθούν, δεν μπορούσαν να ανεχθούν αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι ήταν αναγκαίοι. Και ταυτοχρόνως μια κοινωνία που στη συλλογικότητά της από το 2008 και εξής ερχόταν να βιώσει απανωτά στρες. Μάλιστα. Θέλω να τη δούμε αυτή την κάρτα. Έχει ενδιαφέρον. Αλκοόλ, ψυχοτρόπες, ουσίες και έκφραση ενδοοικογενειακής βίας. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι 11 εξεταστέντες εκδήλωσαν βία ευρισκόμενοι σε κατάσταση αλκοολικής τοξίκωσης ή τοξίκωσης από ψυχοτρόπες ουσίες. Ουσιαστικά δηλαδή έρχεται μια επιπλέον μεταβλητή να προστεθεί σε αυτές που προηγουμένως αναφέραμε. Έχει ενδιαφέρον ότι στις 3 από τις 6 περιπτώσεις υγιών η βία εκδηλώθηκε σε στάτους αλκοολικής τοξίκωσης. Σε μία περίπτωση, όταν το αλκοόλ συνδυάστηκε με διπολική διαταραχή, οδήγησε σε θάνατο. Σκότωσε δηλαδή το θύμα του. Μάλιστα. Και επίσης, σε μία περίπτωση υγιούς, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ, σκότωσε το θύμα του. Αυτό λοιπόν έρχεται να αναδείξει και το αναφέρω όχι μόνο γιατί είναι ένα πρώτο δείγμα υπό μελέτη, αλλά γιατί η διεθνής βιβλιογραφία και πιο συγκεκριμένα το παράδειγμα της Αυστραλίας. Μην πάτε στο παρελθόν της Αυστραλίας. Θα πάμε σε διακοπή όταν επιστρέψουμε. Ωραία. Θέλω ένα σχόλιο, γιατί εδώ είναι και ζήτημα κοινωνικής ανθρωπολογίας. Αλκοόλ, ψυχοτρόπα, κύριε Νίκο Λακάκη, κοκαίνη, που κάποτε λέγαμε ότι είναι αποκλειστικά το ναρκωτικό των υψηλών βαλαντίων. Σήμερα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στη νύχτα στα παιδιά μας κάνει θράψη. Τώρα, αν είναι, πώς να το πω, high quality ή μη high quality, δεν το ξέρω. Περιουσίες καταστρέφονται σε λιγότερο από 3 μήνες. Ή υπάρχουν και οι ψυχοτρόπες, έτσι δεν είναι, γιατρέ μου, των φτωχών. Σαφέστατα. Πολυτελείς ουσίες, να το πω έτσι. Σαφέστατα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Στον αέρα είμαστε, εντάξει, ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, ρωτούσα για τις διαφάνειες, για να λύσω και την απορία όποιον μπορεί να σκέφτεται τι άλλο μπορεί να συζητάμε. Να ετοιμαστούν διαφάνειες 14 και 19 αν είναι εφικτό, με τη βοήθεια εδώ του κυρίου Πασπαράκη. Κύριε Νικολακάκη, σε εσάς όμως πρώτα. Η προηγούμενη διαφάνεια λέει πολλά για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Και εδώ χρήζει και μιας κοινωνιολογικής προσέγγισης, διότι σήμερα, παραλαμβάνω, και η κοκαίνη διαδίδεται, που κάποτε υπήρχε ένας αστικός μύθος ότι είναι το ναρκωτικό των δυνάμεων οικονομικά. Δυνάμεων οικονομικά, έτσι, των πλουσίων. Φυσικά υπάρχουν τα υποκατάστατα ναρκωτικά σκληρά των φτωχών. Αλλά κάτι λέει όλο αυτό. Κοιτάξτε ότι υπάρχει μια γενίκευση, αυτό είναι δεδομένο, αλλά εγώ θα ήθελα ένα ερώτημα ότι αν την περίοδο της πανδημίας που φαίνονται να αυξάνονται οι δείχτες στα λίμματα της κατανάλωσης αυτών των ουσιών,
αν έχουμε και πραγματικά μια αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Δεν το ξέρω. Θα ρωτούσα τον κύριο Πασπαράκη αν έχει ασχοληθεί. Δηλαδή, έχουμε μια πραγματική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην περίοδο του εγκλεισμού. Είναι ένα ερώτημα. Mm-hmm. Έτσι, η δική μου αίσθηση είναι ότι όχι. Δηλαδή, ότι ενδεχομένως ο εγκλεισμός λειτουργήσε μέσα από την οικονομική, την κοινωνική, τη συναισθηματική ανάγκη και σαν ένα πλαίσιο συνοχής ή επανασύνδεσης πολύ συχνά της οικογένειας και των εξαρτήσεων μεταξύ των ατόμων. Ξαναγνωριστήκαμε δηλαδή, λέτε εσείς, ουσιαστικά. Αυτό είναι η μία εκδοχή. Mm-hmm. Απ' την άλλη, επειδή έχουμε πάντα την τάση να μεγενθύνουμε, να ρίχνουμε με μεγενθητικό φακό στα πράγματα, είτε είναι, ας πούμε, η εγκληματικότητα, είτε είναι η φόνη, δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν, ας πούμε, σκύψει κανείς προσεκτικά στις στατιστικές, θα δει ότι ούτε υπεράυξη αυτών των πραγμάτων υπάρχει. Υπάρχουν τρόποι, μέθοδοι, κάποιες αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν, ας πούμε, στη διαδικασία αυτών των περιστατικών, αλλά δεν έχουμε κάποια αριθμητική αύξηση. Η κατανάλωση τώρα των ψυχοτρόπων ουσιών, να θυμίσω ότι υπάρχουν χώρες, Σκανδιναβία, που το αλκοόλ δεν είναι νόμιμο από μια ηλικία και πάνω. Ή δεν μπορεί ακόμα και ο ενήλικας να πάει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσει δύο μπουκάλια κρασί την ίδια μέρα. Επομένως, εδώ έχουμε μια... Γι' αυτό πάνε το Σαββατοκύριακο στο Άμστερνταμ και γίνεται της κολάσεως. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν τίθεται καν. Είναι απόλυτα νόμιμο. Mm. Με το αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι για την κατανάλωση τα 16, τα 18 κτλ. Αλλά που δεν τηρούνται, δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο η κοκαίνη και τα υποκατάστατά της ή τα ναρκωτικά των φτωχών ή η ηρωίνη ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά είναι και μια γενίκευση του αλκοόλ, το οποίο έχει μπει μέσα σε κάποιες ταυτότητες. Ταυτότητες εφηβικές, ταυτότητες των κριτικών, ταυτότητες των δεν ξέρω, ας πούμε. Άλλωστε, νομίζω ότι το αλκοολογικό της ιατρικής σχολής έρχεται ακριβώς να μας δείξει, ναι, με ένταση, ακριβώς, το φαινόμενο, ναι, σε τι έξαρση είναι πια. Και να το καταγράψουμε και να μπορέσουμε βάσει των φαρμακολογικών μέσων που διαθέτουμε, στο να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξελικτικά και σε βάθος χρόνου σαφείς και συγκεκριμένες λύσεις. Παρ' όλα αυτά, κύριε Νικολακάκη, εσείς λέτε δεν βρίσκεται αριθμητικά καταγεγραμμένο μία θεαματική αύξηση. Κοινωνιολογικά όμως θα σας ρωτήσω. 15 χρόνια οικονομικής ανέχειας για τους περισσότερους και αναδιανομής πλούτου με τους ολίγους να συγκεντρώνουν ακόμη μεγαλύτερο. Σε μία χώρα που είναι ερωτηματικό τι παράγει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Μία χώρα που μπαίνει σε διαδικασίες εγκλεισμού. Άρα, ακόμη και η εξωτερήκευση του θυμού που μπορεί να γινόταν προς τα έξω, μπήκε μέσα στο σπίτι. Με έναν τρόπο δεν δημιούργησε εντάσεις, θα το πω sick, που μπορεί να οδήγησαν σε περισσότερα τελικά κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, μαζί με όλα τα άλλα τα πρότυπα που εσείς περιγράψατε, το πατριαρχικό κτλ. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα έτσι να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης. Δηλαδή, διότι μιλήσαμε... καλή είναι η ιατρική, αλλά μην το ιατρικοποιήσουμε, ναι, εδώ στο τραπέζι. Ακριβώς, ναι. Μιλήσαμε για μια ιατρικοποίηση της βίας. Κάποιοι τηλεθεατές μπορούν να το εκλάβουν ότι θέλουμε να αθωώσουμε ή να βρούμε, ας πούμε, ελαφρυντικά, ναι, για τους θήτες κτλ. Για μένα, ας πούμε, και ο θήτης και το θύμα θα πρέπει να έχουν, πέρα από την ιατρική και ιδιαίτερα την ψυχιατρική γνωμάτευση, την οποία πολύ καλά νομίζω την έθεσε ο κ. Πασπαράκης, να έχουν και μια αξιοπρεπή νομική υποστήριξη. Και όταν λέω νομική υποστήριξη, δεν εννοώ το δικαστικό ή το εισαγγελικό κομμάτι ή το αστυνομικό κομμάτι της ανάκρισης, παραπομπής, καταστολής κτλ. Δηλαδή, νομίζω και το θύμα και ο θήτης έχουν κάποια δικαιώματα, τα οποία έχουν, πέρα από την ιατρική, μια νομική διάσταση, την οποία δεν τη θίξανε πάρα πολύ. Ο κύριος Πασπαράκης έθεσε μια έννοια την οποία την ονόμασε δικανική ή δικαστική ψυχιατρική κτλ. Το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί
από μία περίοδο του 20ου αιώνα και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και σαν διαδικασίες μιας αφήγησης. Δηλαδή, κάποτε τη βία τη βλέπαμε. Είχαμε μια εκτέλεση δημόσια, γκυλοτίνες, υπάρχουν δεκάδες μηχανές και ήταν ένα δημόσιο θέαμα. Μετά άρχισαμε να την κρύβουμε, μετά την κάναμε αέρια, μετά την κάναμε ιούς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βλέπουμε εδώ πώς διηλίζεται η βία, χωρίς να σημαίνει ότι, αλλά εξαφανίζεται από το δημόσιο χώρο, εξαφανίζεται από το αιματηρό θέατρο και πάει σε κάτι άλλο. Δηλαδή, εδώ ακόμα και τη βία του πολέμου, μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, δεν την ξαναδείξαμε. Δηλαδή, γίνανε δύο πόλεμοι στο Ιράκ, με χιλιάδες νεκρούς, και δεν είδαμε ούτε ένα νεκρό. Γιατί? Δηλαδή, θέλω να πω ότι η βία είναι πολύ συχνά και η αφήγησή της και η εικόνα της και η μετάλλαξη και του λόγου γύρω από αυτήν και η μετάλλαξη της εικόνας πάνω σε αυτήν. Mm-hmm. Επομένως, θέλω να πω δηλαδή ότι... Να σας πω το άλλο άκρο. Ακριβώς. Στη Λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή, live streaming καθημερινά, εκατοντάδες παιδιά, μανάδες, μη δυνάμενοι, εξοντώνονται. Και έχουμε συνηθίσει στην κανονικότητα. Δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο. Ακούστε όμως, η εικόνα έχει εδώ δύο λογοκρισίες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ποτέ τις μαχητές της Χαμάς, δεν βλέπουμε ποτέ τον Ισραηλινό όταν χτυπάει, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα, λοιπόν, στη μία είναι χαλάσματα από ντρόουν και στη δεύτερη είναι παιδιά σε σακούλες ή μανάδες, ας πούμε, στην ουρά, μέσα σε ένα τριτοκοσμικό, υποτίθεται, θέαμα πείνας και ανάγκης και ουράς. Άρα δεν έχουμε μια συνολική εικόνα του πολέμου. Εδώ, επομένως, η ίδια εικόνα εμπεριέχει τη βία αυτής και είναι αυτή η βία της λογοκρισίας, του αποκλεισμού του γεγονότος ή ενός πολύ σημαντικού κομματιού και του γεγονότος. Και συνήθεια πια στην προβαλλόμενη ως κανονικότητα. Βέβαια. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχουν, κύριε Πασπαράκη, και θα έρθουμε στην Αυστραλία, που είναι... Για να δούμε τι γίνεται στο λεγόμενο πιο οργανωμένο σύστημα. Mm-hmm. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και σχετική μελέτη και αρθρογραφία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μελέτες και επίσημα στοιχεία για τις δολοφονίες και ειδικά για τις λεγόμενες γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Εγώ κοινωνιολογικά το καταλαβαίνω. Θέλουμε να δώσουμε μια έμφαση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων αυτή τη στιγμή νεκρών είναι γυναίκες. Το γυναικοκτονία, άνθρωπος σκοτώνεται. Έτσι. Αυτό είναι ανώτερο και από γυναίκα και από άντρα. Σωστά. Είναι άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, είναι προσωπικό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω επικοινωνιακά, κοινωνικά, γιατί επιμένουν πολύ στον όρο γυναικοκτονία. Εφόσον υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος, θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε αύξηση καταρχάς, πρώτο ζήτημα. Δεύτερον, ένα σύστημα όπως μας το περιγράφατε θα μπορούσε, καλά δομημένο, να ρίξει αυτή την τάση? Ναι, θα σας απαντήσω. Υπάρχουν τα δεδομένα από το κράτος μας, τα στατιστικά δεδομένα, όπως ακριβώς επισήμως έχουν καταγραφεί και επανέρχομαι σε ένα άρθρο ιατρικό, το οποίο έχει δημοσιευτεί από το Αριστοτέλειο και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, από την Ιατρική Σχολή, όπου φαίνεται και ακριβώς ο αριθμός των δολοφονιών. Δείξτε το προς την κάμερα εσείς, απέναντι την κάμερα, δείξτε το εσείς. Ακριβώς. Είναι αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ. Πολύ σωστά. Όπου φαίνονται σε αυτό το άρθρο και οι αριθμοί και οι τάσεις. Αυτό το οποίο φαίνεται στο κάτω τμήμα δεξιά είναι τα θύματα σε απόλυτο αριθμό των δολοφονιών ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό το οποίο είναι το μπλε χρώμα είναι οι άνδρες, όπου φαίνεται, και το πράσινο είναι οι γυναίκες. Τι φαίνεται λοιπόν? Το 2010, σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των θυμάτων ανδρών ενδοοικογενειακής βίας ήταν μεγαλύτερος σε σχέση
με τις γυναίκες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία τάση, μία ροπή μείωσης του αριθμού των θυμάτων δολοφονηθέντων, έτσι, ανδρών, από το 2010 έως το 2021. Το μοτίβο δεν διαφέρει πολύ μεταξύ των δύο φύλων, αλλά σαφώς υπάρχει μία αυξητική τάση ως προς τα θύματα γυναίκες. Από το 20 ιδίως. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπετε το 2018 κάνει ένα πικ και στα δύο φύλλα. Σωστό. Σαφέστατα ο αριθμός των θυμάτων γυναικών είναι κατά τη μεγαλύτερος. Στη συνέχεια υπάρχει μια πτώση και πάλι μια αυξητική τάση όπου φαίνεται να είναι πιο έντονη η ροπή αύξησης από το 2020 στο 2021 για τις γυναίκες. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν, αν υπήρχε το σύστημα που μας είπατε, ναι, θα είχαμε αναστροφή των δικτών, να το πω έτσι, θεωρητικά μιλώντας πάντα, έτσι. Εάν εστιάσουμε στις παραμέτρους τις ιατρικές, τις οποίες περιέγραψα, δηλαδή, αν είχαμε ένα ιδεατό σύστημα που κατά τη γνώμη μου είναι εύκολο να εφαρμοστεί, αρκεί να υπάρχει θέληση. Βούληση, λοιπόν. Βούληση. Λοιπόν, εάν και βλέπετε εγώ δεν χρησιμοποιώ αποκλειστικά την έννοια του εσύ. Προσωπικά πιστεύω ότι ο γιατρός είτε λειτουργεί στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα ασκεί το λειτουργήμα του και καλείται αυτό να κάνει πάντα. Άρα, εάν είχαμε ένα απόλυτα οργανωμένο και συντονισμένο σύστημα υγείας εν το συνόλο του, το οποίο θα λειτουργούσε με όρους τέτοιους που θα ήταν υπέρ του ανθρώπου, σαφέστατα και θεωρώ ότι οι προσπάθειες πάντα ή η πρόθεση να γίνει αυτό υπάρχουν από τις κοινωνίες μας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει συντονισμένα και επανέρχομαι στο ζήτημα της πανδημίας, τότε ήταν ο φόβος του θανάτου. Εφαρμόστηκαν τα πάντα στην εντέλεια. Άρα ήμασταν αναγκασμένοι. Άρα και ευκαιρία κοινωνικού πειράματος ο πειρασμός των εξουσιών, κύριε Νικολακάκη, Μάλιστα. Δηλαδή, τότε εφαρμόστηκαν οι νόμοι, οι κανόνες, όλοι υπάκουσαν σε αυτούς, οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ήταν όλοι δυνητικά θύματα ενός αόρατου παράγοντα. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι και οι γιατροί σιωπήσατε σε υπερβολές. Δηλαδή, το να είμαι στο δάσος να φορώ μάσκα μόνος μου ήταν μια υπερβολή. Αυτό είναι... Άρα εκεί δεχτήκατε, όχι εσείς προσωπικά, δεν είναι προσωπική μορφή, ναι, να εργαλειοποιηθείτε από τα συστήματα εξουσίας, τα οποία ούτε σήμερα βγάζουν αναγκαία συμπεράσματα, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι μια άλλη Υπάρχει κουβέντα. Ένα ερώτημα όμως, ναι, από αρκετούς τηλεθεατές. Ναι. Αν λοιπόν λένε η εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς, πολύ περισσότερο θανάτου, αποτελεί ένδειξη σοβαρής ψυχοπαθολογίας, ψυχικής ασθένειας, μήπως ο σοφρονισμός αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι μια θεραπευτική προσέγγιση. Εγώ θεωρώ ότι... Τώρα ποιο σοφρονισμός, σε ποιο σοφρονιστικό σύστημα, αυτό είναι άλλη μεγάλη ιστορία. Ναι. Έτσι, εκεί μάλλον σοφρονίζεσαι από τον αντίποδα. Λοιπόν, αντίθετα. Εγώ είμαι υπέρ του να χορηγείται το μέγιστο της ιατρικής θεραπείας και της βοήθειας σε όσους είναι ευάλωτοι και πάσχουν. Ο γιατρός αυτό καλείται να κάνει. Είτε μία μερίδα του κόσμου που δεν έχει την ειδική γνώση δεν μπορεί να το αντιληφθεί, και θα σας πω το παράδειγμα. Στα βιβλία τα διαγνωστικά της ψυχιατρικής καταγράφεται ως ένα από τα σοβαρότερα νοσήματα
Η διαταραχή προσωπικότητας είναι άνθρωποι που υποφέρουν αλλά και προκαλούν πολύ σοβαρά προβλήματα στους γύρω τους. Σημαντικό τμήμα αυτών μπορεί να καταλήγουν στο σοφρονιστικό σύστημα. Είναι ασθενής όμως, για το γιατρό είναι ασθενής. Και μέσα στο σοφρονιστικό σύστημα, ο γιατρός καλείται να προσφέρει το μέγιστο στον άνθρωπο. Σαφές. Να επιμείνω λίγο όμως. Βεβαίως. Το έχετε ακούσει κάτω κοινό λεγόμενο. Καλά, εσείς θα γνωματεύσετε, γιατρέ μου, αφού είναι καραμπινάτη ιστορία, τι βίαιος και αλληταριό είναι αυτός. Εσείς θα του κάνετε και ιατρική γνωμάτευση. Mm-hmm. Δεν τον αφήνετε να πάει μες στη φυλακή να την καταλάβει. Ένα. Δύο. Δεν υπάρχουν αυτοί που το χρησιμοποιούν ως άλοθη μετά την πράξη τους. Επανέρχομαι στην περίπτωση της Κυριακής Γρίβα. Οι δικηγόροι κατήγγυλαν ότι η δημόσια δομή εντός σοφρονιστικού καταστήματος, δηλαδή οι συνάδελφοί σας, στην ουσία φέρνουν κολλήματα στο να εξεταστεί και από πραγματογνώμονες της οικογενείας. Εδώ λοιπόν στην κοινωνία αρχίζει η φέρουσα αντίληψη, να το, κάτι έχει συμβεί εδώ, να πέσει στα μαλακά και ενώ την έχει κατασφάξει και έξω από αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Θα σας απαντήσω. Δεν θέλω να μου κάνετε την περίπτωση, γιατί προφανώς δεν είστε γνώστης. Θέλω όμως να μου πείτε, εδώ δεν παρισφρεί και ο δόλος, αν θέλετε, κάποιον να εκμεταλλευτούν αυτό που μου είπατε ότι δεν υπάρχει. Το εκμεταλλευτούν. Έλα εδώ, γιατρέ, γράψω με εμένα τη γνωμάτευση, να την καθαρίσω εγώ για να πάω στο επόμενο που θα καθαρίσω. Θα σας πω. Θεωρώ ότι έχουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες ως ναι. πολιτεία, ώστε οι γιατροί να καταγράφουν αυτό που αντικειμενικά για την ιατρική σκέψη είναι το δεδομένο και το υπαρκτό και στη συνέχεια ολοκληρώνεται ο ρόλος του γιατρού που καλείται να επιτελέσει το έργο του και είναι πλέον έργο άλλων ρόλων όπου ο ένας πρέπει να σέβεται τον άλλο και τον σέβεται στο να αποφασίζει την τύχη στο σοφρονιστικό σύστημα ή στο δικαστικό σύστημα. Δεν είναι ο ρόλος του γιατρού. Σύμφωνοι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είστε εκτός τόπου και χρόνου. Τα κυκλώματα δεν τα έχετε ακούσει. Κυκλώματα μεγαλοδικηγόρων που θα βρουν γιατρούς και έναντι αμοιβής μπορεί να γνωματεύσουν. Δεν φαντάζομαι ότι πέφτε από τα σύννεφα να σας πω αυτό που κυκλοφορεί στην κοινωνία ή είναι μύθος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ναι. ανάμεσα σε αυτό που ο κόσμος φαντάζεται, σε αυτό που ίσως έχει ανάγκη να φαντάζεται, στο πώς ορισμένοι εργαλειοποιούν μια τέτοια νοοτροπία στα πλαίσια και του ανταγωνισμού μεταξύ των ιατρών ναι. Ή μεταξύ των δικηγόρων, μεταξύ άλλων. Αν κάποιος το ζει στην πραγματικότητα, βλέπει ότι ο καθένας εξ αυτών, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο δικαστής, που είναι κατά πλειοψηφία πλέον νέοι άνθρωποι, ναι. άρα θα μιλήσω για τη γενιά μου ή πλησίων αυτής, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Μισό λεπτό. Εγώ το δέχομαι αυτό. Mm-hmm. Και το ξέρετε καλά. Θα σας πω όμως μία άλλη αντίληψη να μου πείτε αν είναι μύθος και θέλω εδώ και την κοινωνιολογική προσέγγιση. Δικαστές. Mm-hmm. Η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα στις έδρες είναι γυναίκες. Και καλώς. Έχουν αυτή την πρόσβαση. Είναι αδέκαστες ή εδώ λειτουργεί και το ομόφυλο στην αντίδραση. Άρα κάθε υπερβολή είναι η ποινή. Προσέξτε τι λέω. Και δεν μιλάω τώρα για καραμπινάτη αποδεδειγμένη υπόθεση που κάποιος έχει βγάλει το όπλο και έχει καθαρίσει. Μιλάω για μια υπόθεση που παίζεται. Θα λειτουργήσει το αδέκαστο ή και το στερεοτυπικό ενός, για να τα λέμε όλα απόψε, καταπιεσμένου ανά αιώνες φίλου που τώρα ήρθε η ώρα να πάρει τη ρεβάνς. Θα σας πω, είναι πολύ ανθρώπινο ο καθένας εξ ημών να επεξεργάζεται το κάθε βίωμα με όλα τις αποχρώσεις των συναισθημάτων. Θα σας πω το εξής.
εν αντιστοιχία σε αυτό που λέτε, που το θεωρώ ανθρώπινο να συμβεί. Mm-hmm. Ο γιατρός, ο ψυχίατρος, την ώρα που εξετάζει, σαφέστατα έρχεται να επεξεργαστεί συναισθηματικά το ότι ένας άνθρωπος που αποτελεί τον εξεταζόμενό του έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο. Θυμώνει. Ο ψυχίατρος θυμώνει εκείνη την ώρα. Συνταυτίζεται με αυτό που είναι το κοινό αίσθημα. Έχει όμως την υποχρέωση, βάσει του ρόλου του, να μπορέσει να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, του θυμού, ή αν το θέλετε, της απειλής, της επιθετικότητας. Πολλές φορές εμείς οι ψυχίατροι, όταν εξετάζουμε μία περίπτωση ασθενούς που ξέρουμε ότι είναι σε υποτροπή και σε έξαρση επιθετικότητά του, δεχόμαστε απειλές, απαξίωση, σε λεκτικό επίπεδο. Και σαφέστατα κατανοούμε ότι εκείνη την ώρα μιλάει η ασθένεια. Εάν αφαιθούμε στο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως ένας μη γιατρός, mm-hmm. τότε αφενός απαρνούμαστε το ρόλο μας ή δεν τον υπηρετούμε σωστά, αλλά λειτουργούμε εις βάρος του ατόμου που έχουμε απέναντί μας και των διαδικασιών. Φανταστείτε δηλαδή εμένα ο εισαγγελέας να με καλεί να γνωματεύσω με ψυχραιμία και με ιατρικούς όρους και επιστημονικούς όρους και εγώ να του στέλνω μία γνωμάτευση και να του λέω ο τρόπος που μου μίλησε με έθιξε γιατί εγώ είμαι γιατρός και αυτό δεν το δέχομαι. Μάλιστα. Από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, μία γνωμάτευση θα γίνω λίγο πιο σκληρός και θα έρθω στον κύριο Νικολακάκη. Ας πάρω ένα ακραίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Κάποιος έχει σκοτώσει τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά. Ναι. Με συγχωρείτε, στη γνωμάτευση δηλαδή θα κυριαρχήσει για σας το ψυχοπαθολογικό μόνο. Υπάρχει... Είναι εύκολο να το κάνετε αυτό. Θα έχετε μία γυναίκα και τρία παιδιά νεκρά στο ιδεόγραμμα αυτής της ιστορίας. Θα σας πω. Ναι. Ο γιατρός δεν μπορεί να παραποιήσει αυτό που είναι η ιατρική συνθήκη. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι ένας πάσχων από σχιζοφρένεια, από διπολική διαταραχή, από την χ ψι ωμέγα νόσο δεν πάσχει ή να κάνει αναγωγή σε κάτι άλλο που λεκτικά να φαντάζει κάτι διαφορετικό, ώστε να αποδοθεί το μέγιστο της ποινής. Ο γιατρός καλείται με κάθε ψυχραιμία και επιστημονικότητα να αποδώσει αυτό που είναι το αντικειμενικά δεδομένο για την ιατρική και ο ρόλος του ολοκληρώνεται εκεί. Η πολιτεία έχει τους θεσμούς, έχει τους δικαστές, τους εισαγγελείς, στα μεικτά ορκωτά και τους ανθρώπους μέσα από την κοινωνία, έχει τους βαθμούς για να μπορέσει να κριθεί μια υπόθεση σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό και τελικά να υπάρξει μια τελική κρίση. Μάλιστα. Κύριε Νικολακάκη. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα κάτι, ας πούμε... Το ξέρετε ότι ο κόσμος λέει ότι άμα έχεις βίσματα μέσα θα πέσεις πιο μαλακά. Ναι, και νομίζω έχουμε παραδείγματα τέτοια, αλλά υπερπλουσίων οι οποίοι βγήκανε, ας πούμε, ενώ ήταν ετοιμοθάνατοι και τώρα ξανακάνουν business, τα έχουμε δει αυτά, ας πούμε. Αλλά τα βλέπουμε και χωρίς να είναι αναγκαστικά πράξη οικογενειακής βίας, μπορεί να είναι οικονομικής βίας, ας πούμε. Και πώς αθώνονται ακόμα και με νόμους πολλά πράγματα και πολλοί άνθρωποι και πολλές καταστάσεις. Εγώ όμως θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που συχνά, ας πούμε, θεωρώ μια παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, ναι. Είτε αφορά την ψυχιατρική, είτε αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, είναι ότι στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι θεσμοί, ενώ έχουν ένα νομικό πλαίσιο που τους υποστηρίζει, ενώ έχουν μια εξέλιξη, ας πούμε, πολλών πραγμάτων που η πρόοδος της επιστήμης ή της νομικής ή της εκπαίδευσης μπαίνει μέσα, αδυνατούν να έχουν μία κουλτούρα.
Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν έχουμε ούτε νομικό πολιτισμό, ούτε εκπαιδευτικό πολιτισμό, ούτε ψυχιατρικό πολιτισμό. Αυτό κάπου οφείλεται. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα η οποία είναι σαν να ανεχουμίζει, για να χρησιμοποιήσω την κριτική έκφραση, διαρκώς αυτούς τους θεσμούς. Πάρτε τη δικαιοσύνη. Ξέρουμε ποια είναι η οργάνωση της δικαστικής εξουσίας σήμερα. Πόσα πρωτοδικεία κλείγουνε, πόσα ανοίγουνε, πόσα γίνονται φετία, πόσα... Εγώ δεν ξέρω πια. Κάποτε ήξερα ότι υπήρχε ένα, δύο, τρία αυτοί οι βαθμοί και τα λοιπά. Ούτε με τις εφορίες ξέρω, ούτε με τις πολεοδομίες ξέρω, ούτε με την ψυχιατρική ξέρω. Θέλω να πω δηλαδή επομένως ότι αυτή η υποτιθέμενη αένα κίνηση εξυγχρονισμού, υποτιθέμενης αξιολόγησης, ας πούμε, των θεσμών κτλ. Στο τέλος πίσω έχει ένα αίτημα το οποίο νομίζω πηγαίνει σε μια αποδόμησή τους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι για να ιδιωτικοποιηθούν, είναι για να γίνουν κάτι άλλο, είναι για να μην γίνουν τίποτα ή για να μείνουν ως γραφειοκρατικά μορφώματα όπως είναι σήμερα, διότι αν η δικαιοσύνη σήμερα κάνει 10 χρόνια να βγάλει μια υπόθεση εκεί που πρέπει, εκεί που δεν πρέπει το κάνει αμέσως, είναι ένα γραφειοκρατικό μόρφωμα, δεν επιτελεί κάτι άλλο. Είναι η μόνη υπηρεσία στην Ελλάδα, θεσμός στην Ελλάδα η ανεξάρτητη, η οποία δεν έχει ψηφιοποιηθεί, αν είναι δυνατόν. Δεν έχει ψηφιοποιήσει. Λέει ο κύριος Πασπαράκης ότι ξέρουμε ποια είναι η οποία, αν έχει... Δεν το ξέρουμε. Ένας, αν κάνει μια επίσκεψη, θα καταλάβει, ας πούμε, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Με την έννοια του αρχείου, με την έννοια, ας πούμε, των υποθέσεων, αν διασταυρώνται κτλ. Γιατί αφού το κάναμε στην εφορία που εισπράττουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε και σε κάποιους θεσμούς να λειτουργούν. Θέλω να πω επομένως ότι αν οι θεσμοί δεν χρειάζονται ούτε επιπλέον νόμους, ούτε επιπλέον καταστολή, και χρειάζονται μια κουλτούρα. Η κουλτούρα για να διαμορφωθεί δυστυχώς έχει ένα βραδύ ρυθμό. Είναι σαν να λέμε ότι δίπλα στον νόμο και στη γραπτή και τα λοιπά, επιτέλεση του νόμου, υπάρχει και ένα έθιμο που είναι το ήθος, ας πούμε, των δικαστών, των δικηγόρων, των ψυχιάτρων, των εκπαιδευτικών. Αν δεν το έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δεοντολογία του επαγγέλματος, του κάθε επαγγέλματος. Επειδή ο Μανώλης επικαλέστηκε πολλές φορές τη δεοντολογία του επαγγέλματος του ιατρικού, μην πάμε στον Ιπποκράτη, μην πάμε στον Ασκληπιό κτλ. Ο καθένας πρέπει να έχει αυτή τη δεοντολογία του επαγγέλματος. Αυτό θα μπορούσε να είναι και η ευθύνη του και η περηφάνεια του και το αξιακό του σύστημα. Δεν είναι πώς θα κρύψει από την εφορία, πώς θα τα πάρει κάτω από το τραπέζι, πώς θα του νομιμοποιήσουν τώρα το φακελάκι στο σύγχρονο εσύ. Μάλιστα. Λέει, μην τρελαθούμε. Μιας και είπατε για τη διοντολογία την ψυχιατρική, κύριε Πασπαράκη, για να σας ερεθίσω και λίγο, ούτε είναι απόψεις όμως σήμερα ότι ένα παιδί που θα γεννηθεί από βίαιους γονείς είναι κατά τεκμήριο βίαιο. Ούτε είναι, κατά τη γνώμη μου, επιστημονική άποψη να λες ότι ο άντρας ως κυνηγός, η γυναίκα ως τροφός, με τη Ρώμη ασκεί και τη φυσική βία. Όχι. Αυτά νομίζω, γιατί ακούγονται από συναδέλφους σας που ενεμπλάκησαν και στην πολιτική, μας πάνε σε ένα άλλο πεδίο. Και εσείς εδώ προσπαθείτε να βάλετε ένα άλλο πεδίο. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω, και έρχομαι έτσι, τι γίνεται σε χώρες που θεωρητικά και θεσμικά είναι πιο ανεπτυγμένες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυστραλία, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουμε μία ολόκληρη αρθρογραφία και δημοσιευμένες μελέτες με στατιστικά δεδομένα και βιβλιογραφία για την ενδοοικογενειακή βία στην Αυστραλία. Και θέλω να το δούμε κύριε λίγο. Κύριε Σαχίνη, κάθε χώρα, κάθε κοινωνία έχει σκελετούς στην ντουλάπα της. Προφανώς. Δηλαδή η Αυστραλία, μια χώρα πρώην καταδίκων, Εγγλέζων, απίκων. Η πρώτη άποψη. Ωραία. Ναι. Αφού εξόντωσαν τους αυγενείς πληθυσμούς. Δηλαδή η βία, όπως είπαμε στην αρχή, είναι μια ενέργεια που δεν χάνεται. Σύμφωνοι. Εγώ θέλω τη να δω. Διώχνουμε από εκεί, πάει αλλού. Θέλω να δω. Αυτοί οι θεσμικά καλύτερα λειτουργούνται από εμάς. Ναι. Με τις διασταυρώσεις και τα λοιπά. Έχουν απόκληση στην ενδοοικογενειακή βία. Έχουν. Θα έλεγα ότι έχουν παραπάνω. Αλλά... στην πραγματικότητα, λοιπόν, σωστά το λέτε και οι δύο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ιατρικό
άρθρο, στο οποίο εκδότης είναι ένας εκ των καθηγητών ψυχιατρικής, ο κύριος Δουζένης. Α! Είναι αυτός ο εκδότης, ο συνάδελφος, ο καθηγητής. Μάλιστα. Και την επιμέλεια του άρθρου έχει ένας Έλληνας καθηγητής στην Νότια Νέα Ουαλία. Λοιπόν, ανέλησαν τους 500.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία πήραν τα στατιστικά από τη βάση δεδομένων των τελευταίων ετών. Σαφώς έκαναν τη δημοσίευση στο επιστημονικό άρθρο, στο ιατρικό περιοδικό, συγγνώμη, και από την άλλη δημοσίευσαν στον τύπο. Ο τίτλος ήταν ο εξής. Το θέμα είναι η ψυχιατρική νόσος, η ψυχική υγεία. Α. Αυτός ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, τι παρατηρούν από αυτά τα 500.000 περιστατικά. Ότι σαφώς από το 2005 έως το 2016 υπάρχει μία αυξητική τάση του κλάσματος των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας επί του συνόλου των βίαιων περιστατικών. Mm-hmm. Οπότε η αυξητική τάση είναι δεδομένη. Επίσης, αυτό που παρατηρείται από το 2005 ως το 2016, βλέπετε με την μπλε γραμμή μια σαφέστατα αυξητική τάση των θητών ενδοοικογενειακής βίας που πάσχουν από ψυχιατρική νόσο. Και τα θύματα που πάσχουν από ψυχιατρική νόσο είναι με το πορτοκαλί χρώμα. Πάλι υπάρχει αυξητική τάση, αλλά βλέπουμε ότι είναι σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το οποίο αξίζει και φαίνεται στη δημοσίευση που έγινε δημοσιογραφικά και φαίνεται ξεκάθαρα, είναι ότι στο 76% των περιστατικών συνολικά υπήρχε ζήτημα ψυχιατρικής νόσου στον θήτη. Και καταλήγουν ότι ναι μεν το ψυχιατρικό νόσημα, αλλά το πρόβλημα είναι το αλκοόλ. Το αλκοόλ. Και η κατανάλωση, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Και εκεί λοιπόν. Άρα, ως διαμαγείας, ξεκινώντας στη σύγκριση από εμάς, είναι τα πρώιμα στοιχεία της μελέτης μας. Και εδώ βλέπουμε ένα αντιστοιχία σε ένα κράτος του δυτικού κόσμου. Με 500.000 περιστατικά, τα συμπεράνοντα είναι ίδια. Κουμπώνω. Απόλυτα. Να ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο και ο τρόπος πρόσβασης στις δομές ψυχικής υγείας με οικονομικά κριτήρια? Βεβαίως. Θα σας πω, διότι είχα την ευκαιρία να υπάρξει μία αλληλογραφία με τον συντάκτη του άρθρου, ήταν ξεκάθαρο το δεδομένο ότι οι μη έχονται στην οικονομική ισχύ. Περιμένουν 2 χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας να έχουν μία επίσκεψη με ψυχίατρο, να εξεταστούν. Δηλαδή, εάν έχω τώρα την υποτροπή, στην Αυστραλία, στο αντίστοιχο ΕΣΥ, περιμένει ο ασθενής 2 χρόνια. Το να μπορέσει να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, η επίσκεψη κοστίζει $250 της μίας ώρας. Της μίας ώρας. Άρα, εκείνη η υποομάδα που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα είναι καταδικασμένη. Οπότε στρέφεται στο αλκοόλ και στις ουσίες για να μπορέσει ουσιαστικά να αποφύγει την πραγματικότητα την οποία βιώνει και τελικά οι παράγοντες αυτοί οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο πυροδότησης
της ασθένειάς τους τις πρωτογενούς, που τελικά οδηγούν σε συνεχή έκφραση βίας. Κύριε Νικολακάκη, να δούμε και δύο περιστατικά, γιατί εδώ νομίζω ότι η δική σας ανάλυση θα παίξει ρόλο. Διαβάζω από την πρόσφατη επικαιρότητα. Έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ο θήτης της έκανε και μήνυση από πάνω, γιατί δεν του έδωσε τα παιδιά. Φοβάμαι, λέει, να πάω σπίτι μου, είμαι στο αυτοκίνητο και είμαι το παράθυρο μέχρι απάνω για να μην με σκοτώσουν. Είναι μια γυναίκα, μητέρα τριών ανήλικων παιδιών. Είμαι στο αυτοκίνητο, με έπιασε από το λαιμό στο σπίτι, με κόλλησε στον τοίχο, δεν μ' άφηνε, με πέταξε κάτω, με κλώτησε, πήγα να σηκωθώ, δεν μπόρεσα να σηκωθώ, ήρθε, είδε το λαιμό μου και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά μου έκανε και μήνυση, γιατί δεν το έδωσα τα παιδιά σύμφωνα με τους όρους του διαζυγίου. Ένα. Δεύτερο περιστατικό. Η κυρία Κατερίνα. Παντρεύτηκα με το ζόρι, ήταν η εποχή των προξενιών. Πήρα άνθρωπο που δεν τον ήθελα. Είχα τόσο λεκτική βία, που άμα δείτε έχω ένα μαντιλάκι που είναι μέσα στην τρύπα, πάντα έτσι γυρνούσα για να μην κλάψω το δάγκωνα. Λεφτά δεν είχα όμως. Τι θα έκανα, και αναγκάστηκα για 50 χρόνια να μου λέει τόσα λόγια, να κλείνω μες στο δωμάτιο, να κλαίω, να μην μπορώ να του μιλήσω. Και μετά αναφέρεται σε μία απειλή σεξουαλικής βίας. Όλα αυτά τι μας λένε κοινωνιολογικά? Κοιτάξτε, αν τα αναλύσει κανένας έτσι σαν περιπτώσεις, αυτά τα δύο νομίζω ότι περιγράφουν ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης που επιχειρήσαμε να κάνουμε σήμερα, ας πούμε. Άρα, έχει εξήγηση, λέτε. Βέβαια. Είναι και η κοινωνική διάσταση εδώ. Βέβαια. Mm-hmm. Είναι όλη η νοσηρότητα της κοινωνικής διάστασης. Και θα μπορούσε το άρθρο να αναφερθεί και στην πεθερά και στον πεθερό και, σε όλη την οικογενειακή ομάδα. Επειδή αν διαλύεται, δυστυχώς λειτουργεί διαλυτικά και στο υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή, ως προς τις παρενέργειες, ας πούμε, τις οποίες ανέφερε ο κ. Πασπαράκης. Mm-hmm. Δηλαδή, επιτείνει, αν θέλετε, την εκδήλωση αυτών, ας πούμε, των φαινομένων βίας και τα λοιπά, ή των ψυχιατρικών. Και να πάμε σε διακοπή την τελευταία για απόψε ως εξής, με μια γρήγορη απάντηση, κύριε Πασπαράκη. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη βία των ανηλίκων και τους εφήβους? Με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι θέμα ιατρικό, ψυχιατρικό? Είναι θέμα ιατρικό. Είναι. Δηλαδή αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι. Δεν είναι και η μόδα της εποχής, θα σας πει κάποιος? Η λογική επιβολή στον αδύναμο και αδύνατο από την αγέλη της Ρώμης, αυτά δεν τα λαμβάνετε υπόψη σας? Θα σας πω αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως, σε αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να σταθούμε. Καθώς έχουμε την ανάγκη ως ιατρική κοινότητα να κτίζουμε, να εξελίσσουμε αυτό το οποίο είναι οι ιατρικές ειδικότητες που εστιάζουν σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, αυτό που είναι η εντύπωσή μας είναι ότι υπάρχουν νοσήματα, θα το θέσω γενικά, νευροαναπτυξιακού χαρακτήρα, τα οποία δεν εντοπίζονται ή δεν εντοπίζονται γέρος ή δεν εντοπίζονται σωστά, τα οποία με ένα εκρηκτικό μείγμα κατανάλωσης αλκοόλ, κάναβης και κοκαίνης κατά το ίδιο μοντέλο από τους εφήβους, οδηγούν σε μία περαιτέρω δυσλειτουργία νευρονικών κυκλωμάτων που ήδη πάσχουν εξαιτίας της ευαισθησίας αυτών των παιδιών, που τους οδηγεί στην έξαρση βίας. Αυτό είναι ένα απλό αλλά πολύ ρεαλιστικό μοντέλο για να εξηγήσει ιατρικά τη βάση της έκφρασης βίας, και εκεί φυσικά έρχεται το ανθρωπολογικό, το περιεχόμενο της μόδας, της εποχής, του ανταγωνισμού. Που μόνο ο δυνατός επιβιώνει, σαφέστατα, και ας τον άλλον να πνίγεται. Του διαδικτύου με όλες τις εφαρμογές που μπορεί να έχουν το ρόλο τους. Και εκεί έρχεται στη βάση αυτή την βιολογική, ιατρικά ερμηνεύσιμη, το περιεχόμενο της κουλτούρας, της εποχής, της υποκουλτούρας ή του περιεχομένου του κοινωνικού.
μία κουβέντα και από εσάς, κύριε Νικολακάκη, πριν πάμε στη διακοπή, γιατί είναι ένα κρίσιμο θέμα. Είναι οι επόμενες γενιές, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και νομίζω όμως ότι ουσιαστικά έχουμε μία γενιά εφήβων και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, ας πούμε, έφηβος και εφηβική μετάλλαξη, ορμονική ή άλλη, ή ψυχοδιανοητική, η οποία στην πραγματικότητα είναι σε ένα διαρκή εγκλεισμό. Είναι εγκλεισμός στο διαμέρισμα, είναι εγκλεισμός στο χρόνο τον οποίο δεν έχει μέσα από τις ασκήσεις, τα μαθήματα, το ένα το άλλο. Δηλαδή έχουμε παιδιά τα οποία είναι πια εθισμένα σε κάτι που είναι μια αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμητή ελευθερία της έκφρασης, της διεκδίκησης ταυτότητας και σε ένα απόλυτα περιοριστικό περιβάλλον που είναι το σχολείο, ο ανύπαρκτος χρόνος κτλ. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του πράγματος οφείλεται και σε αυτό, δηλαδή είναι μια διαρκής εξέγερση, την οποία την έχουμε δει και σε παλιότερες εποχές με άλλα προτάγματα ενδεχομένως. Πάντα υπήρχε βία σε αυτή την ηλικία. Απλώς τώρα βλέπουμε πώς αυτή μεταλλάσσεται και γίνεται κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που υπάρχει, όσο αν, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να εμπίπτουν, ας πούμε, σε ποινικά αδικήματα και μιλάμε για φυλακές ανηλίκων, για επιτροπές εποπτείας ανηλίκων που είναι εισαγγελείς, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κτλ. Που καλώς υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, αρκεί να λειτουργούσαν, ας πούμε. Να, καλά, αυτό είναι άλλο έτσι θέμα. Και να μην είναι απλώς... Και να μην ξεχνάμε και τον τρόπο ζωής, διότι όπως παραστατικά υπάρχει ένα βίντεο όπου κάποιος πάει ένα σκύλο συμπαθέστατο τετράποδο με το λουράκι και τον σέρνει ο σκύλος στην ουσία. Σήμερα τα παιδιά ξέρετε το λουράκι ποια είναι η απόλυξη και ποιος του σέρνει. Είναι πολύ απλό. Αυτό. Αυτό. Πάει μπροστά, αν δείτε την κίνηση, και κάτω. Αυτό και κάτω. Είναι... Κύριε Σαχίνη... Και εδώ αν υπάρχει βία. Επειδή αναφέρθηκε σε ψυχοτρόπα κύριος Πασπαράκης. Αυτό είναι. Το κυρίαρχο ψυχοτρόπο είναι αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Πάμε στην τελευταία διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Κύριε Πασπαράκη, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Έριξα μια ματιά τώρα εδώ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Υπάρχει εδώ και μια ερώτηση που μου έκανε ενδιαφέρον. Μιλάτε λίγο για την ενδοοικογενειακή βία. Καλώς την προσομοιώνεται κυρίως πάνω στο γυναικείο πληθυσμό, αλλά δεν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και σε βάρος ανδρών. Σαφέστατα. Βεβαίως. Απλά θα πρέπει να καταγραφεί. Άρα, εάν θέλουμε να καταγράφουμε σωστά τα δεδομένα, θα πρέπει και τα δύο φύλλα να αναφέρουν αυτό το οποίο υφίστανται. Το αν βλέπουμε μία εκτόξευση των καταγγελιών από την πλευρά ίσως κατά κύριο λόγο του γυναικείου φύλου, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Μάλιστα. Υπάρχει επίσης ένα αιχμηρό ερώτημα και κοινωνιολογικά, κύριε Νικολακάκη, που μου έγινε. Αφού αναφέρεστε, λέει, σε ενδοοικογενειακή βία και κυρίως για τη βία που προκύπτει μέσα σε μια οικογένεια, είτε έχει αποφασίσει να συμβιώσει, είτε είναι υποκατάσταση γάμου. Στην περίπτωση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, μπορεί να επικρατήσει ο όρος γυναικοκτονία? Θα μπορούσε. Με όρους δικαιωματισμού, ναι, θα μπορούσε. Με όρους δικαιωματισμού. Νομικά όμως, όχι. Όχι. Άρα είναι ένα ζήτημα. Πού καταλήγουμε λοιπόν, κύριε Νικολακάκη? Σε σχέση με τι? Σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή που κάναμε, που θα τη θεωρούσα προκαταρτική, είναι μια συζήτηση που μπορεί να έχει πολλά κεφάλαια και πολύ μεγάλη συνέχεια. Νομίζω αυτό που ετέθη είναι του πώς κάθε φορά ρίχνουμε ένα μεγενθητικό φακό πάνω σε ένα πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτή του η διαφάνεια? Είναι μια πραγματική διαφάνεια που μας οδηγεί σε κατανόηση, ερμηνεία, πρόληψη, θεραπεία. Είναι μια πορνογραφική διαφάνεια η οποία φτιάχνει μια από τις γλώσσες της επικοινωνίας κάθε φορά. Δηλαδή, προφανώς σέβομαι το μητού και τις γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν αναφερθεί, αλλά
ξαφνικά βλέπεις, ας πούμε, σαν να γυρίζει ιστορία προς τα πίσω 30-50 χρόνια και αρχίζει, ας πούμε, μια πληθώρα καταγγελιών. Δηλαδή, μήπως και εδώ έχουμε, ας πούμε, μια βιομηχανία έτσι μιμητικών φαινομένων. Και εκεί νομίζω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικογενειακή βία ή ενδοοικογενειακή. Και η ενδο και η οικογενειακή βία. Ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μέσα στα ζευγάρια, είτε ετερόφιλα, είτε ομόφιλα, είτε κάτι άλλο με βάση τις διακρίσεις, αφού ζούμε σε κοινωνίες πια πολλαπλασιασμού διακρίσεων. Και θέλω να πω ότι το ερώτημα πάντα είναι πώς αξιολογούμε αυτά τα πράγματα με την επιστήμη, την ιατρική, την κοινωνική, την ψυχολογία. Δεν αναφερθήκαμε στους ψυχολόγους καθόλου στη σημερινή συζήτηση, ούτε στους κοινωνικούς λειτουργούς, δηλαδή σε μια σειρά από θεράποντες, ας πούμε, οι οποίοι συνήθως είναι εκεί. Το σύνολο που είπε ο κύριος Πασπαράκης που θα Ναι, ακόμα και τους δικαστικούς επιμελητές, πήγαμε κατευθείαν στον εισαγγελέα, κατευθείαν στον... Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν φτιάχνεις μια δομή, βλέπεις πώς αυτή συγκροτείται και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μέσα σε ένα καταμερισμό, αν θέλουμε αυτό το πράγμα, να έχει ένα αποτέλεσμα, μια επιτυχία. Και βέβαια, αυτό που επίσης δεν κάνουμε ποτέ στην Ελλάδα είναι ότι δεν δίνουμε χρόνο στα γεγονότα να οριμάσουν. Και αυτό υπενήχθηκα και με την έλλειψη κουλτούρας προηγουμένως. Πείτε μου και κάτι ακόμη. Θεωρείτε ότι, επειδή είπατε στην αρχή της εκπομπής κάτι που το βρήκα εξαιρετικά εύστοχο, ότι να δούμε στο βάθος κήπος αν η στόχευση όλων αυτών είναι αυτό που αποκαλούμε το υγιές πλειοψηφικό κομμάτι της κοινωνίας τελικά. Ενώ κοιτάμε απέναντί μας το σύστημα, κάθε έκφαση εξουσίας αν θέλετε, στοχεύει πολύ συγκεκριμένα σε όλους εμάς, είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω... Μα κάθε τιμωρητισμός του εγκληματία σε εμάς απευθύνεται. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι οι φυλακές σοφρονίζουν. Δεν έχω ακούσει τελευταία κανένα να το επικαλείται. Ίσως ο Τζέρεμι Μπένταμ μπορεί να το έλεγε το 19ο αιώνα. Αλλά... Αυτός ο άκρατος υπερδικαιωματισμός δεν δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, κατμάτμιση και στο τέλος αποφλίωση, φτάνοντας στον πυρήνα του ίδιου του ατόμου. Γιατί μιλήσατε για συλλογικές διαδικασίες και λειτουργίες και πολύ σωστά. Αλλά μήπως, γιατί σας άκουσα και τώρα και στο θέμα της βίας, της έμφυλης ενδοοικογενειακής και είπατε για τα φύλλα και αυτός ο υπερδικαιωματισμός, μήπως είναι και αυτός ένα μέρος του παιχνιδιού. Ναι, μα ζούμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι μια βιομηχανία διακρίσεων. Και οι διακρίσεις είναι ταυτότητες ή ψευδοταυτότητες, οι οποίες αλλάζουν. Γίνονται κάτι άλλο, δηλαδή και μέσα στα γεγονότα του bullying και της εφηβικής βίας βλέπουμε ότι αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο. Δηλαδή οι μουσικές προτιμήσεις, το κούρεμα, το ντύσιμο, όπου μέσα εκεί εμφυλοχωρεί ολόκληρη η βιομηχανία της μίμησης, λέει σε τελευταία ανάλυση της μόδας, λέει σε τελευταία ανάλυση της κατανάλωσης. Μάλιστα. Κύριε Πασπαράκη, ο επίλογος σε εσάς λοιπόν. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε και τη φιλοξενία. Ο επίλογος ουσιαστικά θα εστιάσει στο εξής, ότι είναι ιδιαίτερος σημαντικό για την κοινωνία μας να υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια ώστε όλα τα συστήματα σε συντονισμό να λειτουργούν οργανωμένα εν προκειμένου το σύστημα υγείας, η αστυνομία, το δικαστικό σύστημα, το σοφρονιστικό σύστημα, ώστε αφενός να προστατεύεται η υγεία των πασχόντων και να έχουν το δικαίωμα στο να ζήσουν μια ποιότητα ζωής που αρμόζει στον κάθε άνθρωπο και να υπάρχει σαφώς ένας ακριβής και λεπτομερής διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που πρέπει να περιθάλπτονται βάσει των αρχών ενός ευρωπαϊκού κράτους και σε αυτούς που θα πρέπει να τιμωρούνται και να σοφρονίζονται, επιλέξτε τον όρο που θέλετε. Πείτε μου κάτι, η έκρηξη της τεχνολογίας, τεχνολογίας αιχμής, και θέλω να κλείσουμε
με αυτό, γιατί πολλές φορές η εκπομπή έχει θεματικά ασχοληθεί σε συνδυασμό με τη λεγόμενη ιατρικοποίηση πολλών πτυχών της κοινωνίας. Πώς θα σας φαινόταν να εμφανιστεί ένα σύστημα εξουσίας και να σας πει «Καλά τα λέτε, γιατρέ μου, με την έκρηξη λοιπόν της τεχνολογίας θα παρέμβουμε στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ξεκινώντας από τις απλές, δεν είναι απλές, από τις πιο διαδεδομένες νόσους όπως είναι το Αλτσχάιμερ και φτάνοντας στη σχιζοφρένεια. Γιατί όχι με ένα αλγόριθμο». Yes. Μα ήδη υπάρχουν... Του Μάσκ βέβαια έχει κολλήσει τώρα το εγχείρημα αυτές τις μέρες με το εμφύτευμα στον εγκέφαλο. Είναι το προβαλλόμενο. Ναι, προβαλλόμενο. Είναι το προβαλλόμενο, έχετε δίκιο. Όμως υπάρχει μία προσπάθεια πολλών δεκαετιών για να μπορέσει να υπάρξει παρέμβαση της τεχνολογίας στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό να βοηθήσει. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν έχουν δει τον κόσμο ή ποτέ δεν έχουν ακούσει ένα ερέθισμα και η τεχνολογία με την παρέμβασή της μπορεί να βοηθήσει στο να έχουν αντίληψη των ερεθισμάτων. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα όταν πλέον η τεχνολογία, και το λέω ως σκέψη, ως φόβο και ως ζήτημα που πρέπει να τεθεί στο τραπέζι του διολόγου της δεοντολογίας. Εάν στο όνομα της επίλυσης σοβαρών νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως είναι το Alzheimer's, επικαλούμαστε ότι είναι σαφώς σπουδαίο να ακούγεται ότι με την παρέμβαση ενός υλικού στον εγκεφαλικό ιστό, όπου εκεί μπορεί μια κάρτα μνήμης, ενδεχομένως αυτή που έχουμε στο κινητό μας, να μπει και να συνεισφέρει στην διατήρηση των αποθηκευμένων μνημονικών ιχνών και να συνδέεται και στο διαδίκτυο, τίθεται ένα ζήτημα από την άποψη των νευροεπιστημών. Αυτό είναι υποκατάσταση όμως, δεν είναι λειτουργία ανθρώπινου εγκεφάλου και λύσαμε το θέμα του Αλτσχάιμερ. Είναι ότι η πληροφορία θα σου δίνω μέσα από αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Ακριβώς, άρα πώς διαμορφώνω ναι. τη λειτουργία και το περιεχόμενο της ανθρώπινης συνείδησης και κατά συνέπεια της λήψης αποφάσεων. Mm. Άρα έχω ένα hardware και ένα software. Μάλιστα. Όπου ένα hardware δυνητικά μπορεί να γίνει μεικτό ανάμεσα στον εγκεφαλικό ιστό και στον τεχνολογικό υλικό, όπου στο αύριο, μέσα σε μια κοινωνία μεικτή, ανθρωπίνου, μεικτού, ρομποτικού είδους, διαμορφώνονται κοινωνίες που θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς θα διαμορφώνονται, σε ποιους κανόνες και με ποιο πλαίσιο, ώστε τελικά να επιτύχουμε την ελευθερία και να μην υποχωρήσουμε σε άλλες μορφές δουλείας. Ή να μην ρομποτοποιηθούμε. Ή να μην ρομποτοποιηθούμε. Ναι, αλλά εδώ αρχίζουν και μπαίνουν άλλα αφηγήματα. Αν οδηγούμε ρομποτοποιημένα τις κοινωνίες, πρέπει καταρχάς να τις συνηθίσουμε. Άφιλες κοινωνίες, μη έχοντες φίλο. Εξού και τα φύλλα είναι κοινωνική κατασκευή, τα ρομπότ δεν έχουν φύλλο. Κάποτε στην Κωνσταντινούπολη πλησιάζουμε στην ημέρα της πτώσης της, η πτώση ερχόταν και συζητάγαν περί το φύλλου των αγγέλων και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτό μου λέτε, γιατρέ, απόψε. Αυτό σας λέω. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς και τον κύριο Νικολακάκη. Αν προλαβαίνω και αν είναι εφικτό, από τον οπερατέρ μας, μου το στείλανε στη Σαγκάη, είναι αυτό. Και δείχνει σε μια γραμμή αλυσίδας παραγωγής σύγχρονων ρομπότ που μιμούνται τις κινήσεις τις ανθρώπινες και που έχουν προγραμματισμένες και εγκεφαλικές λειτουργίες. Μου το στείλαν απόψε πάνω σε αυτό που συζητάμε για να καταλαβαίνουμε ότι το Blade Runner είναι στραγαλάκια μπροστά σε αυτά που έρχονται και οι κοινωνίες θα πρέπει να μάθουν να το συζητάνε και ευχαριστώ τους φίλους οπερατέρ. Ευχαριστώ τον κύριο Νικολακάκη. Ο άνθρωπος καλείται να μιμηθεί τη μηχανή. αυτό και τα όνειρα του ανθρώπου σήμερα είναι τα όνειρα της μηχανής. Τέλος.
Κύριος Γιώργος Νικολακάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Κύριος Μανώλης Πασπαράκης, επίσης. Θα κλείσω με τα λόγια ενός μεγάλου διανοούμενου Βρετανού, του Πίντερ, ο οποίος έχει πει ότι όταν κοιτάμε σε ένα καθρέφτη, νομίζουμε ότι η αντανάκλασή μας είναι ακριβής. Αλλά αν μετακινηθούμε κατά ένα χιλιοστό, η εικόνα αλλάζει. Ουσιαστικά κοιτάμε μια τέλειωτη σειρά αντικατοπτρισμών. Όμως, κάποιες φορές ο παρατηρητής οφείλει να σπάσει τον καθρέφτη, γιατί η αλήθεια μας κοιτά στα μάτια από την άλλη πλευρά αυτού του καθρέφτη. Καλό βράδυ. Yes.